Κυρίες και κύριοι, καλώς σας βράδυ. Ξεκινάμε το ανατρεπτικό δελτίο, όπως κάθε βράδυ είμαστε εδώ. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μας ήρθε ο Γιγκέρ. Χωρίς όμως. Τι εννοώ χωρίς? Ουίσκι. Μπράβο. Άνευ είναι ο πνεύματος. Δεν μας... ξεκινάμε καλά. Ούτε αυτός μας τα πει καλά. Από δηλώσεις χορτάσαμε. Τι ήθελες? Λεφτά. Λεφτά. Κάνα κούρεμα χρέους. Λεφτά έχουμε. Τι κερδίσαμε σήμερα τον Γιγκέρ, πέρα από το χωρίς? Τσάκι και συμπάθεια. Χωρίς. Δόξα τω Θεώ. Χωρίς. Δόξα τω Θεώ. Έχει Παναγιά, εμείς δεν έχουμε. Αυτά και να μας κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Ο Τσακαλώτος τα υπόλοιπα. Ποια? Ο Τσακαλώτος μας τα πει. Ναι, καλά, ο Τσακαλώτος θα μας τα πει στην πορεία. Γραμμένα, τι έγινε? Πόσα άτομα θα φυλάνε αυτόν τον τύπο, τον Τούρκο, τον Κεμαλιστή? Γιατί δεν μας τα λένε καλά. Εγώ μέτρησα περίπου 84 άτομα. Είναι 84, αυτό είναι άποψή σου. 84 άτομα. Δηλαδή η Ελλάδα γέμισε με εγκληματικότητα και θα φυλάμε έναν τύπο 84 άτομα. Αν βγουν οι 8, αν μας το παγάγουν οι φίλοι μας στη ΣΜΙΤ, αλλά αν βγουν οι 8, θα χρειαστούμε περίπου 800 άτομα να τους φυλάμε. Θα πάνε όλοι μαζί. Ναι, και θα κάνουν μαζί σεξ. Οι δηλώσεις και το οργανόγραμμα της αστυνομίας για να μπορέσουν να αφαιρέσουν από πολιτικούς εισαγγελείς και τα λοιπά 800 αστυνομικούς, τους οποίους θα διέθετε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τόσκας στους δρόμους, τώρα έγιναν 700. Γιατί 100 φυλάνε, κύριε Βελόπουλε, έναν πραξικοπηματία που διέπραξε πραξικόπημα στη χώρα του και σκοτώθηκαν 300 Τούρκοι πολίτες. Καλά, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Όχι, εμένα προσωπικά με αφορά. Γιατί αυτή τη στιγμή φυλάνε Έλληνες και Μαλικοί, βεβαίως. Θα τα πούμε στην πορεία, κύριε Βελόπουλε. Και δεν μπορεί Έλληνες, να έχει 80 αστυνομικούς. Αστυνομικοί που τους πληρώνουμε εμείς, φυλάνε έναν Τούρκο εγκληματία. Καλά, εγκληματίας δεν ξέρω αν είναι. Πάντως πραξικοπηματίας μπορεί να είναι. Η ουσία είναι ότι 80 αστυνομικοί θα φυλάνε τον έναν. Ξεφτύλα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αυτή. Στάσου, περίμενε. Αν βγουν οι 8. Έχω μια καλύτερη, να σε διευκολύνω πρόταση. Όχι, δεν θέλω. Να κάνουμε στρατοδικείο αύριο το πρωί, να τους εκτελέσουμε και τους 8. Όχι, να πάνε στη χώρα τους να δικαστούν. Γιατί το σκάσανε από τη χώρα τους και ήρθαν εδώ, αγαπητέ κύριε Καψαντέλη. Να πάνε στη χώρα τους να δικαστούν. Αν εγώ. Όλοι οι υπόλοιποι γιατί έμειναν στη χώρα τους και δικάστηκαν. Αν εγώ ως χώρα φυλάω με 800 αστυνομικούς, 600, 8 Τούρκους και Μαλικούς, άλλο και μου έχει ο Ερντογάν δύο δικού μου εκεί, έχω ένα θέμα εθικής τάξης, πώς μπορώ να πάρω τους δικούς μου. Αυτό είναι ένα θέμα. Πάμε στα ουσιαστικά, και τα ουσιαστικά είναι κι άλλα. Γιατί αυτό που είπε ο Τσακαλώτος και πολύ εύστοχα θα το αναλύσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε ρεπορτάζ ολόκληρο. Εκείνο το θέμα. Εποπτεία. Τέσσερις φορές. Το χρόνο. Το χρόνο. Αυτό δεν θέλατε? Δεν φαγωθήκατε να μην βγούμε από το μνημόνιο? Εσύ. Όχι, εσύ που λες ότι το μνημόνιο είναι καλό. Εμείς λέμε ότι το μνημόνιο δεν είναι καλό. Από τα μνημόνια βγήκαμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, μπήκαμε και παραμπήκαμε. Στο... δεν βγήκαμε. Απλά δεν παίρνουμε λεφτά. Δεν βγαίνει και δεν καταλαβαίνει, λέει και το μνημόνιο. Λοιπόν, σας λέω χαλαρούς τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην ουσία. Μου λένε οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του και το οικονομικό του επιτελείο κάνουν κινήσεις που υπονομεύουν ουσιαστικά την οικονομία. Σωστό. Για τα επόμενα 2 χρόνια. Σωστό. Δηλαδή κάνουν κινήσεις για να σκάσει η οικονομία στα χέρια του Μητσοτάκη. Στο κορόιδο. Δηλαδή και το κάνουν συνειδητά. Μου λένε ότι γίνονται. Και έρχεται τώρα ο κύριος Τσακαλώτος και τι λέει? Ότι έχω συμφωνήσει να έρχονται 4 φορές στην Ελλάδα να ελέγχουν τον επόμενο πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κατουράει, έτσι. Συμφωνώ. Αποδεικνύεται εδώ ο Μητσοτάκης χειρότερος, να μην πω τη λέξη, και από τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι. Δεν παίρνει είδηση. Του ετοιμάζει νοθεία εκλογική. 500.000 Πακιστανοί. Του υπονομεύει την οικονομία και αυτός δεν έχει πάρει είδηση. 500.000 Πακιστανοί είναι ετοιμάζει. Χειρότερος και από τον Γιώργο Παπανδρέου. 500.000 Πακιστανοί είναι περίπου το 3-4,5%. Ένα 7% θέλει. Ναι, 5% μαξιλάρι. 7% θέλει. Αυτό είναι μαξιλάρι. Ο Τσίπρας, μιλάμε για εγκληματίες του έθνους. Ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές, δεν θέλει να καταρρεύσει. Σωστό. Καταλάβες. Και θα υπονομεύει τη χώρα και τον επόμενο πρωθυπουργό. Θα την πληρώνουμε όλοι εμείς, βέβαια. Έτσι, δεν την πληρώσει ο Μητσοτάκης. Έτσι, μην χαίρεστε κάποιον, θα την πληρώσει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λοιπόν. Θα την πληρώσουμε όλοι εμείς οι πολίτες για να ξαναγίνει πάλι πρωθυπουργός σε 2 χρόνια.
Ο κύριος Τσίπρας, αυτό θέλει. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Ναι. Τέτοιος είναι. Για να το ξεκαθαρίσω. Όχι ο δολοφόνος, ο απατεώνας. Εσύ, ρε Γιώργο, δεν λες ότι θα πάει στο 3%. Πώς θα ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Κάτσε, 5% Πακιστάνι, 3% έβγαλε. Αλλά δεν το έχετε γυρίσει τώρα. Όχι. Όταν έλεγα. Αυτό θα πάει να ψηφίσουν και τα δέντρα, ρε μεγάλε. Όταν έλεγα. Αρκεί να είναι αφγανικά και πακιστανικά. Αυτό το κάνω. Ελληνικά να μην είναι, γιατί μισούν τους Έλληνες. Όταν έλεγα εγώ για 3% δεν είχα υπολογίσει τις ελληνοποιήσεις. Γιατί πόσες είναι αυτές οι 5% 6. Και 3-8. 800.000. 6 και 3-8 κάνει ρε. 5 και 3-8. Θα σε πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. 6 είπα. Και 3-9. 9. 40 μαθηματικά του καλό του είναι αυτό. 9. Θυμάσαι τον Χατζη Χρήστο. 9. Κόψε πάνω να πάμε. 9. 9. Πόσο θα κάνει. 10. 11. Τι είναι 9. Το για είναι κυρία Στάμπου, είδατε την κυρία Στάμπου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Για να κάνουμε να πούμε κατευθείαν. Γερμανία. Αυτή η ιστορία με το κούρεμα από του βρίσκει αντίθετου. Ο Τσακαλώτο λέει άλλα βέβαια. Τώρα μας τα αλλάζει λίγο. Δεν βγαίνουμε, αλλά θα έχουμε επιτροπία, αυστηρά επιτροπία. Λέει 4 φορές. Τώρα έχω τα μια φορά το χρόνο, έτσι. Ή κάνω λάθος. Μια φορά το χρόνο. Το εξάμεινο. Στην ουσία, ναι. Όχι, το εξάμεινο και φορά το τέλος του χρόνου. Δηλαδή δύο φορές. Τώρα θα έχονται 4 λέει. Κάθε τρίμηνο. Βγήκαν τα μνημόνια, εντάξει. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μας κάνει τόσο εντύπωση αυτό. Ίσως επειδή το ακούσαμε από το στόμα του κύριου Τσακαλώτου. Γιατί τα μέτρα που έχουν ληφθεί καιρό τώρα είναι δεδομένο ότι θα ισχύουν. Να, ήδη από το 19 ξεκινάνε τα νέα μέτρα πάλι, της μείωσης του αφορολογίου κτλ. Και ξέρουμε όλοι και το έχουμε συζητήσει και παλιότερα ότι μέχρι το 60 η χώρα είναι επιβαρημένη σε μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη. Η επιτροπή είναι στην ουσία για να γίνεται ένας πιο αυστηρός έλεγχος, γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πάρει τα λεφτά της πίσω. Ναι. Το θέμα πώς θα πάρει και όπως θα πάρει. Αυτό, ναι, δεν έχει σχέση με την Επιτροπή όμως. Έχει σχέση με την κυβερνητική πολιτική, την εσωτερική. Ναι. Θέλω να προσθέσω. Μία είδηση που την προσθέσω αυτό, την οποία κανένα κανάλι δεν μετέδωσε και αναμεταδίδεται από ρωσικά μέσα, θα την πω τώρα, είναι ότι 31 Μαρτίου εστάλει μία επιστολή από το Άγιον Όρος, από την Επιστασία, προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παρέμβει για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Η Δούμα ανακοίνωσε ότι ήδη τηλεφώνησε ο Πούτιν δύο φορές. Κανένα λέγω κανένα το λέει, έτσι. Κανένας. Παρακαλώ. Ο Πατσίκας, το είπε από την Μόσχα. Το Άγιο Όρος, κύριε Βελόπουλο, πού υπάγεται. Στο Οικουμενικό δεν υπάγεται. Ένα να τα βάζουμε κάτω. Διοικητικά, κύριε Βελόπουλο. Να απαντήσουμε στον κύριο Καψαμπέλη που λέγε χθες για τον Οικουμενικό ότι δεν έκανε καμία συζήτηση με τον Τούρκο. Να το απαντήσουμε. Πώς στέλνουν επιστολή στον πρόεδρο Πούτιν και του λένε να κάνει κάτω. Να μας πει τι λένε οι Ρώσοι τώρα. Οι Ρώσοι λοιπόν λένε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δύο φορές έκανε παρέμβαση, ζήτησε από τον Ερντογάν να αφήσει ελεύθερους και αυτό είπε το ίδιο βιολί. Δικαιοσύνη. Σωστά. Όχι, γιατί κάποιοι εδώ λένε ότι κάνει παρέμβαση ο Πάιατ. Οι Αμερικανοί που βοηθάνε. Οι Αμερικανοί που δίνουν και οι Ρώσοι δεν παρεμβαίνουν. Έκανε και ο Γιούνκερ σήμερα. Ναι, έκανε. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ότι υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορώ να παρέμβω στη δικαιοσύνη. Το καλό άλοθη του φασίστα Ερντογάν ή του εφιούς πολιτικού, ο οποίος πετάει την πάση στην εξέδρα. Διάβασε. Οπότε ερχόμαστε εμείς και λέμε πάρε την πάση στην εξέδρα. Οπότε λέμε εμείς τα παιδιά μας να γυρίσουν πίσω με οποιοδήποτε μη ελληνικό κόστος. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Βελόπουλε, αν με επιτρέπετε σε αυτό. Συγγνώμη, το μη ελληνικό κόστος είναι, μου θυμίζει, το μη πόλεμος. Όχι, μη ελληνικό κόστος σημαίνει ότι ανταλλάσσω ελληνική παρουσία με έναν κεμαλικό, ο οποίος πολύ ευχαρίστω θα μου έσφασε τα παιδιά. Μπαίνω όμως, κύριε Βελόπουλε, σε μια διαδικασία αλλαγής. Λέω, είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Και αν ήμουν πρωθυπουργός... Έχεις προσχωρήσει αυτή την άποψη. Εγώ. Προσχωρώ που νομίζω εγώ. Ναι, λέω, έχεις προσχωρήσει. Και σου είπα, είναι θέμα ηθικής τάξης. Έχεις προσχωρήσει αυτή την άποψη. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν πάρα πολύ πώς θα πράξω. Εγώ ερώτησα κάτι. Σου απήντησα ήδη. Σε ρώτησα. Σου απήντησα ήδη. Μα είναι δυνατό. Σου απήντησα ήδη. Μα είναι δυνατό. Η άποψή μου είναι, ρε Γιώργο, τα παιδιά μου με ενδιαφέρουν εμένα. Είναι τα αλληνόπουλά μου δεν με νοιάζουν, ρε Γιώργο. Μα είναι δυνατόν. Δεν με νοιάζουν οι καλάδες. Να νομιμοποιείς έναν απαγωγέα. Έναν εγκληματία. Ποιο τι. Απαγωγέα εγκληματία. Επειδή εγώ ξέρω τι σημαίνουν και μαλιστές. Επειδή οι δικοί μου συγγενείς έχουν υποφέρει από τους 10 αδερφούς του Χίου. Δεν πειράζει. Αυτό δεν πειράζει, εσένα με το πιτσέ. Ναι. Σε μένα δεν πειράζει, τα ξέρεις ποτέ. Για τον 5 αδέρφια του παππού μου σφαγμένα. Ακούσιλο, Γιώργο. Γιώργο, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει σε αθώες οι ελληνικές ψυχές και σφαγεί τον ποντίο. Μην το ξαναλέμε αυτό. Δολοφόνο απαγωγέα. Ο δολοφόνος θα υποστεί αυτό που έκανε. Οι κεμαλιστές είναι δολοφόνοι. Οι στρατιωτικοί της Τουρκίας είναι αιμοσταγείς. Αυτούς που βρίζεις τώρα στο Αφρίν είναι αυτοί που μου κάναν τότε. Δηλαδή θα δικαιώσουμε τον τύπο ο οποίος. Δεν με νοιάζει ο Τούρκος. Έκανε απαγωγή. Άποψή μου. Μας εκβιάζει. Δεν μας απειλεί, με νοιάζει ο Τούρκος. Και παίζει τέτοιο παιχνίδι. Σε τέτοια ψευτοκλίματα δεν απαντώ. Λέω.
Θέλω το Ελληνόπουλο πίσω, τα Ελληνόπουλα πίσω. Έτσι. Είναι μήπως δικιά μου παιδιά. Να πολεμήσετε. Τι? Μήπως πάνε πολέμαση, ρε Βλάχο. Στα ευκολάκια μέσα είσαι. Μήπως... Πολέμησε εσύ. Μήπως φοβάστε να πολέμησε εσύ. Εσύ να πολεμήσεις. Εσύ. Γιατί από λόγια από το πάνελ μπορεί να κάνει τον ΤΑΗ εδώ έτσι κι αλλιώς. Για πάνε στα σύνορα να μείνει όμως, να βλέπει τα πέντε Τουρκία. Όχι για διακοπέ στην Πάτμο ή στη Ρόδο ή στην Κο. Κανονικά να είσαι εκεί. Χειμώνα, καιρό. Και να μην έχει και πλοία. Να μπορεί να φύγει. Επειδή μιλούσα, εγώ μπορώ να συνεχίσω. Για πήγε στη Μυτιλίνα, πω είναι ωραία απέναντι. Επειδή κύριε Βελόπουλε μιλούσα. Μια χαρά είναι, και δεν και μου πήρατε το λόγο και οι δύο. Ας μην πω αν ήταν σωστό ή όχι. Πάντα μπορώ να συνεχίσω. Τραγικό. Συγγνώμη, να δικαιώσουμε έναν απαγωγέα. Ρε παιδί μου, την είπες την άποψη. Έναν εγκληματία. Για το έναν νέο Χίτλερ. Ναι, είπες την άποψη. Έναν άνθρωπο που κάνει γενοκτονία είπε... στο Αφρίν. Ωραία, και τι να κάνει. Βάλει σε ξένη χώρα. Ναι. Και εμείς τον δικαιώνουμε. Δηλαδή... Γιατί ο κύριος Καμένος και ο αρχηγός. Δεν με νοιάζει, αδερφέ. Ήταν άχρηστη και δεν προστάτευε. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι σοβαρό και συνδικό. Όχι, με συγχωρείτε. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Τα Ελληνόπουλα να γυρίσουν. Οι ευθύνες για τα Ελληνόπουλα να γυρίσουν. Οι ελληνικές ευθύνες δεν μιλάει κανένας. Πέστε μου σαμάνα. Τις ελληνικές. Άκουσε λίγο. Θα κάτι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με τη λογική αυτή. Εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν απαγορεύεται και μάνα. Εντάξει, απαγορεύεται και μάνα. Είμαι μάνα, κύριε Βλάχο. Ακούστε με, όμως να σας πω. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να μπω στη διαδικασία ανταλλαγής οποιοδήποτε με οποιονδήποτε. Όπως επίσης θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αξιολογήσουμε εμείς το ποινικά κολάσιμο ή μη. Του και μάλιστα εδώ. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι το γιατί αυτά τα δύο παιδιά είναι ακόμα στην Τουρκία μέσα και ακόμη δεν ξέρουμε για ποιο λόγο κρατούνται και τιμωρούνται. Και στην ουσία τιμωρούνται δυστυχώς με τον τρόπο. Για μας αυτό. Δεν ένα λεπτό. Το πραξικόπημα. Αυτό όμως για μένα δεν νομοποιεί δυστυχώς. Το να κάνω εγώ την ανταλλαγή, να δώσω το να καταργήσω όρους όπως το άσυλο ή όπως η δικαιοσύνη, που μπορεί να υπάρχουν ως ιδέες και θεωρίες. Είναι λάθος της Ελλάδος όμως που δεν το κάνει πράξη αυτό. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε, κύριε Σταμπού. Θέλω να πω ότι υπέρ της άποψης, να καταλάβω εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ανταλλαγής. Κυρία μου, μπορώ να σας πω κάτι. Βεβαίως. Εδώ ήμασταν, κάναμε εκπομπή στον αέρα, όταν έσκασε η ιστορία του πραξικοπήματος. Και ο κύριος Βελόπουλος και εγώ, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε, χωρίς να έχουμε ενημέρωση, ήταν ότι το στείνει το πραξικόπημα ο Ερντογάν για να εξοντώσει τους αντιπάλους. Δείτε εικόνες. Ποιο πραξικόπημα. Δείτε εικόνες. Ποιο πραξικόπημα. Δείτε εικόνες. Ένα στημένο πραξικόπημα έκανε ο Ερντογάν για να εξοντώσει τους αντιπάλους του. Εγώ θα το ξαναπώ. Και μιλάμε ότι είναι πραξικόπημα. Θα το ξαναπώ για να τελειώνει τη ώρα, κύριε Στάμου, γιατί δεν καταλάβατε μου φαίνεται τι είπα. Λέω λοιπόν, εάν είναι να σώσω έναν Έλληνα, μπορώ να κάνω οτιδήποτε αφού δεν πληγώνεται ο Έλληνας. Τελεία και παύλα. Έτσι. Γιατί κάναμε λάθη πριν το επεισόδιο πολλά. Και λίγο μετά. Θα μπορούσαμε να το επιλύσουμε αλλιώς. Αλλά δεν μπορούν. Δεν έγινε. Να σώσουν τα παιδιά θέλω. Αυτό λέω, κύριε Καψαμπέλη. Την άποψή σας και τη λύση ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα, έχω ξαναπεί, να το συζητήσω ως πρόταση, ως σκέψη, αν υπήρχε μία βασική προϋπόθεση καταρχάς. Αν ξέραμε ότι στην Τουρκία υπάρχει κράτος δικαίου για να δικαστούν αυτοί οι πραξικοπηματίες, οι κεμαλιστές, οι χειρότεροι από τον Ερντογάν, οτιδήποτε. Σε ένα κράτος δικαίου. Θα έπρεπε να δικαστούν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα μπορούσα να συζητήσω με όρους κοινικής διπλωματικής προσέγγισης και εξωτερικής πολιτικής ακόμα και αυτό που λέμε. Ποιος θα μου έλεγε όμως, ποιος θα μπορούσε να μου πει με πιστικό τρόπο ότι αυτό δεν θα αποθράσινε τον Ερντογάν και την προκλητικότητά του, η οποία είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Δεν είναι ένα γεγονός συγκεκριμένο, αποσπασματικό, έγινε αυτό, ανταλλαγή, φέρε εδώ τους δύο, τους οχτώ, να τελειώνουμε. Και τρίτον και σημαντικότερο, στην περίπτωση λοιπόν αυτή, αν εμείς δίναμε πίσω τους οχτώ και θα παίρναμε τους δικούς μας πίσω. Ποιο μήνυμα θα δίναμε για τη συνέχεια. Άκουσε, ρε Καψέμ, γιατί παρεξηγήθηκα. Όχι, λέω ότι αν ήμουν πρωθυπουργός. Και μόνο. Ρε Γιώργο, μην πετάγεσαι μισό λεπτό, κύριε Βλάχο. Για να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω για το διακόπτωμα. Δεν επανέλθω. Διότι υπάρχει και μία παράμετρο. Βεβαίω. Κάτσε, εμένα φημώνεται τώρα. Όχι. Γιώργο, μην το ξαναπώ. Όχι, θα το ξαναπώ. Μιλάς 7 λεπτά μόνο εσύ. Μιλάς 7 λεπτά μόνο εσύ. Θα ακούγονται όλες τις απόψεις. Θέλεις, δεν θέλεις εδώ. Εδώ θέλεις, δεν θέλεις, θα ακούγονται όλες τις απόψεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Μιλάς, μίλησε, ξαναμίλησε, θα μίλησε στο γραμμένο που δεν μίλησε ποτέ. Να τελειώσω κάποιο να μπέλει και μετά ξαναμίλα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Και μην το ξαναπεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην προβοκάρει το δελτίο άσχημα.
Γιατί μειώνει σε μένα. Δεν λογοκρίνω κανένα σα. Ο καθένα τα λέει ό,τι θέλει εδώ. Α, και συμφωνούμε. Ό,τι θέλει ο καθένα. Αλλά να μιλάμε όλοι, αυτό λέω. Μια λέξη. Θα την πει, θα τελειώσει ο άνθρωπο. Να ολοκληρώσω. Μια ώρα. Ελληνόπουλα, όχι καθόλου μία ώρα. Πήρατε και το λόγο και δεν θα ξαναμιλήσω. Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι Ελληνόπουλα. Αλλά κύριε Βελόπουλο, αγαπητοί φίλοι, είναι και στρατιώτε. Εδώ είναι το ηθικό θέμα που σου είπα. Είναι και στρατιώτε. Αυτό θέλει σκέψη σου. Και θέλει λοιπόν για να τα πούμε όλα, να πούμε και για τι δικέ του ευθύνε. Να τι πούμε. Παραδόθηκαν οι στρατιώτε. Σωστό. Γι' αυτό σου είπα ένα θέμα ηθικής τάξης. Άρα λοιπόν. Έτσι, υπάρχουν πολλές παράμετροι στην ιστορία αυτή. Δεν είναι απλά μπήκαν και του πήραν από μέσα από εμάς ή πολέμησαν και εχμαλωτίστηκαν. Τα παρέδωσαν τα όπλα. Και ο όρκος του στρατιώτου λέει κάτι. Ούτε κατασκευούν τα όπλα. Δεν τα παραδίδουν τα όπλα. Τελείωσε. Έδωσε εντολή και ο διοικητής τους. Έτσι. Σε τουρκικό έδαφος. Γι' αυτό σου είπα λάθος χειρισμό. Κύριε Βελόπουλε, μην απαξιώνουμε έτσι τον ελληνικό στρατό. Να αφήσει την προπαγάνδα από Καψαμπέλη. Σε τουρκικό έδαφος υπήρχαν οι άνθρωποι. Έτσι δηλώσανε στο δικαστήριο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, απαξιώνετε τον ελληνικό στρατό. Ότι παραδώσαν τα όπλα. Εσύ τι θα έκανες δηλαδή, θα του φέκιζες. Θα μπαίνες μέσα στην Τουρκία και θα έρθεις με το G3. Μην μας δουλεύεις τώρα, κύριε Καψαμπέλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, προπαγάνδα. 8 ολόκληρες εβδομάδες εθνικής ταπείνωσης και εθνικής ξεφτύλας. Έχεις παραδώσει τα κλειδιά στους κρίνους ταβατζίδες και κάνουν κουμάντο στη χώρα. Και έρχεσαι και μου λες τώρα ότι φέρουν ευθύνη οι στρατιωτικοί τα παιδιά αυτά, αυτά τα Ελληνόπουλα, που δεν σε να συγκινηθείς από χθες. Παρά μόνο συγκινήθηκες για τους Τούρκους, ταξικοπηματίες, κρυμαλιστές, που σφάζανε... Καλά, δεν είναι τόσο απλά, Βασίλη μου. Το θέμα του ασύλου έχει μια ιδιαιτερότητα παγκόσμια. Κύριε Βελόπουλε, ξέρετε τι λέει η συνθήκη της Γενέβης του 1952. Μιλάει για μετανάστες. Είναι μετανάστες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εγκληματίες, κύριε Βελόπουλε, και δεν πήγαν στη χώρα τους να δικαστούν. Ετούνται άσυλο. Όταν είναι, ακούστε, Βασίλη, σε παρακαλώ. Παιδιά, θα συνεννοηθούμε κάποια στιγμή. 15.000 προφυλακίστηκαν. Όλοι αυτοί αν ζητούσαν άσυλο από την χώρα θα συνεννοηθούμε. Λέω λοιπόν, υπάρχουν δύο-τρεις παράμετροι. Το ένα αυτό που λέει ο Ανδρέας, ότι δεν είναι κράτος δικαίου η Τουρκία και το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί λειτουργεί υπό δικτατορία. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν άσυλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εκεί λοιπόν είναι ο Σολομώντας να βρει τη Σολομώντια λύση. Τι έκαμε. 16 λεπτά αν πάω καλά, 4 και μία κυρία, συζητάμε για το θέμα αυτό. Είναι η μεγαλύτερη δικαίωση ενός εγκληματία, ενός δολοφόνου, ενός νέου Χίτλερ που λέγεται Ερντογάν. Αυτό ήθελε να κάνει ο Ερντογάν, με την απαγωγή. Αυτό έκανε. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που κανένας μας και κανένας δημοσιογράφος και κανένα κανάλι δεν λέει ένα πράγμα. Ποιοι Έλληνες ευθύνονται που άφησαν τα δύο αυτά παιδιά ενώ γινόταν χαμός στο Αιγαίο με τους Τούρκους, άφησαν απροστάτητα τα παιδιά να τους απαγάγει ο δολοφόνος Ερντογάν. Δύο, έτσι. Έτσι, κανένας δύο. Δεν σε περίπολο δύο κανένας. Δεν υπάρχει. Δεν είπε κανείς κουβέντα για τον αρχηγό Γες, για τον διοικητή τους, για τον Καμένο, για τον Τσίπρα, κανένας. Κανένας. Πουθενά. Ούτε εδώ, τον ούτε ακούσει. Σε κανάλι. Καταλάβατε γιατί είμαστε τον μια ακούσει. Χώρα σε απόλυτη παρακμή. Επειδή δεν είπε κανένας. Και οδηγούμεθα σε επειδή δεν παρακμή. Είπε κανένας. Είμαστε παρακμή. Επειδή μάλλον... Ψυχική και ιδεολογική. Ωραία, τελείωσε ένα λεπτό σου. Επειδή λοιπόν μου αρέσει πάντα που αδειάζεις όλο το πάνελ, γιατί είσαι ο Θεός, θα σου πω κάτι. Επειδή δεν ξέρεις λοιπόν τη σκαλέτα, έχουμε βίντεο με τον στρατηγό, τον αρχηγό επάνω του τέταρτου στρατού στρατού, για να δείξει ποιος είναι ο κύριος αυτός. Αλλά να διαβάζεις και λίγο παραπάνω. Η σκαλέτα μπροστά σου. Εγώ είπα να παραιτηθεί. Κύριε, κύριε, λέω ότι έχουμε στη σκαλέτα επάνω τον κύριο αυτό που χειροκροτήσει τον Τσίπρα. Εδώ είναι. Στη σκαλέτα. Άρα λοιπόν, μην μου λες εμένα δεν λέμε. Έτσι, να διαβάζεις λίγο περισσότερο. Πάμε τη σκαλέτα εννοώ. Κατάλαβες είναι χαρά. Όχι! Θέλω 7 και 11 μαζί τα δύο βίντεο. Το ένα αφορά το Γιουγκέρ να μιλά ελληνικά και το άλλο με το Θουκυδίδη και τον Καραμαλή. Είναι καλό. Ο Γιουγκέρ μίλησε. Τι είπε, να τον ακούσουμε. Ζήτω η ελληνική Ευρώπη, ζήτω η ευρωπαϊκή Ελλάδα. J'ai toujours pensé que l'Europe, oui, est une grande affaire, une grande aventure, un grand projet. Et j'ai toujours considéré que l'Europe sans la Grèce, c'est une construction incomplète. Et que la Grèce sans l'Europe, c'est un pays comme tous les autres, alors que la Grèce n'est pas un pays comme les autres. Constantin Karamanlis, qui fut un grand démocrate, un ardent défenseur de l'unité grecque et un Européen convaincu,
qui a réussi à faire entrer la Grèce comme 10e État membre dans les communautés européennes. Ce n'est pas aux descendants de Thucydide que je dois rappeler que le passé doit servir d'enseignement au présent. Για το Θουκυδίδη. Έχει πει κι άλλο το Θουκυδίδη, αλλά δεν. Εντάξει, επιλεκτική αναφορά στο Θουκυδίδη και μόνο που την έκανε. Εντάξει, είναι σημαντική γιατί ο Θουκυδίδης είπε και άλλα πράγματα για τους ισχυρούς και ανίσχυρους, για την επιβολή του ισχυρού στον ανίσχυρο, διάλογο Μιλίων και Αθηναίων. Τον οποίο διάβασα πάρα πολλές φορές. Ο Καραμαλής όταν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ. Είχε δηλώσει τότε, θυμάμαι γιατί ήμουνα στη δήλωσή του, ότι έβαλε την Ελλάδα με αυτόν τον βίαιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ δηλαδή τότε. Για να εξασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος σίγουρα. Από τον έναν κακό γείτονα. Και εγώ ρωτώ, πού είναι όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι τώρα με τον κύριο Ερντογάν? Έχεις δει κανένα, ναι. Είναι καλός ο γείτονας. Ε? Σήμερα είχαμε το εξής καταπληκτικό. Και θέλω να το πω γιατί δεν το έχουμε στο θεματολόγιο. Ο κύριος Κοτζιάς παριστάνει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος. Συνεδρίασε με τον Στόλτεμπεργκ, έτσι δεν λέγεται, του ΝΑΤΟ και δεν του έδωσε. Ένα χαρτί. Κείμενο διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι νύπτει τα χείρα του απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή πληρώνουμε το ΝΑΤΟ. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, μας βρίζει και μας απειλεί ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ και ο Γενικός Γραμματέας λέει, παιδιά, τι με νοιάζει με να βρείτε τα μεταξύ σας. Μα είναι σοβαρά. Και ο Έλληνας Υπουργός δεν λέει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει στείλει μια επιστολή. Είναι Έλληνες αυτοί, είναι ελληνική κυβέρνηση αυτό, κύριε, το πράγμα. Κύριε Θανάση μας, δεν βρήκατε το βίντεο που ζήτησα? Το βίντεο, ναι, που χειροκροτάει. Από την ομιλία του Τσίπρα το έστειλα και σας είπα να το βρούμε. Το έχουμε ξαναπέξει αυτό. Το είναι το βίντεο που χαιρετάει όταν μίλησε ο Τσίπρας κάπου στην Κομωτινή και ήταν ο αρχηγός του 4ου στρατού στρατού, ο οποίος χειροκροτούσε σαν κλακαδόρος του Καρανίκα. Κλακαδόρος, όχι σαν. Έτσι, του Καρανίκα, ούτε καν του Τσίπρα. Κανονικός. Αυτό το βίντεο ζήτησα, παιδιά. Και επειδή μιλάμε για το βίντεο αυτό, δείτε τι έκαναν τώρα. Ξεφτύλισαν τον ελληνικό στρατό. Πώς ξεφτελίζουν τον ελληνικό στρατό, δυστυχώς, οι ίδιοι στρατηγοί. Βίντεο 25. Και θέλω και το βίντεο το άλλο, όμως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παιδιά. Το 25. Πρέπει να είναι αυτός. Μπορεί να δυνάτησε, αλλά επαναλαμβάνω. Δεν έχει σημασία. Στρατηγέ μου, τα γαλόνια δεν έκανε τα φορά και να πει κρασιά επειδή του κάνουν οι άλλοι. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να πει ένα παράδειγμα αυτό που κάνατε. Εντάξει. Πάντως τα παιδιά το κάνανε για να δείξουν ότι ήταν πολύ καλοί χειριστές στο άρμα. Και εγώ όταν το είδα προχτές. Η εικόνα που βγαίνει όμως. Ναι. Έχεις δει. Έχεις δίκιο. Και εγώ όταν το είδα. Όταν το είδα, γιατί δεν το είδα, είχα δει ολόκληρο το βίντεο, είπα εσύ είναι γελή, τύπη, αλλά τελικά για άλλο λόγο το κάνω. Δηλαδή στο F-16 τα βάλουν πάνω σαμπάνια. Ρε Γιώργο, αυτά δεν γίνονται σε σοβαρούς στρατούς. Υπάρχει σοβαρότητα, καμία σε αυτήν την εικόνα. Δεν, αυτό δεν είναι σοβαρό πράγμα τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε κιόλας. Και αν βρείτε το βίντεο που χειροκροτάει, ο κλακαδόρος στρατηγός, να τον συγκρίνουμε με αυτό. Ίσως πρέπει προς στιγμή, όχι γιατί το υιοθετώ, να μπούμε στο εσωτερικό τους κλίμα, ναι. Τον από κάτω με τους από πάνω και ούτω καθεξής. Προσπαθώ να δω πάνω στην εικόνα τι είναι αυτό το άσπρο που πετάει, ρε παιδιά, ντρόν είναι. Πού πάνω. Μπορεί. Ναι, για ξαναδείξω. Ένα ντρόν. Το γράφουν από πάνω. Άρα ήταν στημένο. Άρα το ήξερε ο στρατηγός. Άρα το ήξερε ο στρατηγός. Και αφήνει κάμερα. Μα έμεινε άναυδος. Το είπε κιόλας. Σοβαρά λέει, τι είναι αυτό.
Και όλες αυτές οι αθλειότητες τη στιγμή που τα δύο παιδιά είναι προφυλακισμένα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Όλες αυτές οι αθλειότητες τη στιγμή που τα παιδιά είναι μέσα αυτό στη φυλακή και σαπίζουν. Εγώ έλεγα θα πει για τον Μπαλταδόρο. Για τον Μπαλταδόρο, γιατί τα παιδιά είναι στη φυλακή, ναι, αλλά χάσαμε τον Μπαλταδόρο πριν από 10 μέρες. Χωρίς να υπάρχει υποδομή στη Σκύρο, έτσι, κλειστά τα. Ακριβώς. Κλειστά τα κατεβασμένα. Ακριβώς. Κατά τα άλλα, έπαθε βέρτικο ο Μπαλταδόρο. Ακριβώς. Τι ήταν, για ξαναπες αυτό. Ο Φάρος. Ο Φάρος. Που βοηθάει όταν έχει νεφώση. Φάρος έπρεπε να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Και δεν ήταν εκτός λειτουργίας. Ήταν εκτός λειτουργίας. Κάνας δεν ξέρει. Κάνας να απαντάει γι' αυτό. Κάνας. Α, πιο... υπάρχει τέτοιο θέμα. Ήταν εκείνη τη μέρα, ή είναι γενικά. Δεν ξέρετε, κύριε Φλεύρο, τι σημαίνει στα νησιά. Εκείνη την ημέρα που ο Φάρος ήταν κλειστός, επειδή είχε νεφώση, ο Μπαλταδόρος δεν βοηθήθηκε. Ερώτηση. Γιατί δεν ήταν ανοιξιά, αφού είχε νεφώση. Κάνας να απαντάει. Κάνας δεν μιλάει. Χαλάνε, κύριε Βελόπουλο, δηλαδή με συγχωρείς. Δυο λεπτά. Δηλαδή έχουμε ευθύνες. Καλούν το πολεμικό. Άλλο είναι ο ραδιοφάρος. Έχουμε... Μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δεν μιλάμε για φάρο, παιδιά. Δεν μιλάμε για φάρο πάνω σε βαθμό. Είναι ραδιοφάρο, έτσι λέγεται. Που βοηθάει τον πιλότο, δεν έχει οπτικό παιδό, δεν έχει πεδίο, να προσγειωθεί και να στανεύει. Το καθοδηγεί. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να υπάρχει. Άρα λοιπόν έχουμε ευθύνες του Υπουργείου Άμυνας για την απαγωγή των δύο στρατιωτικών που τους άφησαν απροστάτευτους αντί να είναι 10. Έτσι. Ναι. Δεύτερον, έχουμε ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας για το γεγονός ότι τώρα το άκουσα πρώτη φορά ότι δεν λειτουργούσε και δεν βοηθήσανε τον πιλότο να προσγειωθεί με ασφάλεια. Τρίτον, έχουμε ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας διότι ο κύριος Κουβέλης αποκάλυψε στους Τούρκους τις γαλλικές φρεγάτες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν μιλάει κανένας. Όχι. Ε? Αφού με την καλύτερη κυβέρνηση. Δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, επειδή πολλά θέματα νομίζετε δεν μιλάει κανένα κανάλι, κανένα δημοσιογράφο, κανένα αναλυτή, κανένα πολιτικό. Δύο λεπτά. Θέλω να το επισημάνω, Κυριακό. Εάν γίνονται όλα αυτά και δεν έχει σηκώσει τις πλάκες η αντιπολίτευση, σημαίνει ότι εδώ είναι ένα στημένο σκηνικό. Δυστυχώς δεν έχει άλλο. Έτσι. Και μιλάω και για τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους, και για τα κανάλια, τους νταβατζίδες εκδότες. Και για την αντιπολίτευση. Και είχαμε το χειρότερο. Και για την αντιπολίτευση. Είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Βάλε μου το χάρτη 31, παρακαλώ. Και όταν βρείτε το στατικό, αν το βρείτε, εδώ είμαστε. Ή αν το βρουν κάποιοι από τα παιδιά από την νεολαία, εμπασχετώσει, ας μου το στείλουμε link, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη, δώσ' μου την κάρτα 31. Θέλω να δείτε την Ελλάδα. Α, πάρτε από κάτω αυτό. Αυτό που βλέπετε, φίλες και φίλοι, ξέρετε τι είναι. Οι καταβλισμοί που δημιουργούνται για πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα. Χάνει η μάνα το παιδί, ναι, και το παιδί τη μάνα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς. Μιλάμε για 87 τουλάχιστον καταβλισμούς στην υπηρετική Ελλάδα. Δείτε πώς γεμίζουν την Ελλάδα και την πολλιάζουν, λέει, έτσι είπανε, με νέο αίμα. Είναι λάθος διαχείριση η ιστορία όλη. Το βλέπεις, κύριε Καψαμπέλη μου. Εγώ είδα και ένα άλλο χαρτί που έβγαλε στην δημοσιότητα ο Δρούγος σήμερα, το είδατε. Τι? Που στο βαθύ της Σάμου. Ένα χαρτί επίσημο και της τοπικής αστυνομίας που δείχνει τη σύνθεση των ξένων, ναι, που είναι εκεί, προσφύγων μεταναστών. Για λέγε. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Ναι. Άμα το ψάξεις. Δώσ' μου το χώρο 29. Α, και εδώ είμαστε ενήμεροι, κύριε. Γιατί βγάλανε τις νάρκες από τον Εύρο την προηγούμενη δεκαετία επί Γεωργίου Παπανδρέου. Χάρτης 29, κάρτα 29. Δείτε γιατί, για να καταλάβετε πώς σχεδιάζουν για μετά από 10 χρόνια. Ο Παπαδρέου και η παρέα του είναι η κάρτα 29. Πρόσφυγες Εύρος. Πήγαν και αποναρκοθέτησαν τον Εύρο, παρακαλώ. Φτιάξαν λέγαν... το φράχτη μετά όμως. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το χάρτη θέλω, το 29, παιδιά. Είχα στείλει, ρε παιδιά, μια κάρτα ακόμα. Αλλά πες το, δεν πειράζει. Περίμενε. Περίμενε. Να κάνω σε όλο θα ανάσχει την ευκαιρία τώρα να μας βάλεις χέρι. Περίμενε. Αφού φτιάχτηκε ο φράχτης, ρε παιδιά. Περίμενε. Επί παπουτσίδε φτιάχτηκε. Περίμενε. Μη φωνάζεις. Ο Τρίπιος φράχτης. Έλα εδώ. Τον έχουν κόψει. Σε παρακαλώ. Έλα εδώ. Έλα στο κοντινό. Εδώ δείχνει τις διαδρομές πώς από Μαρόκο, Αλγερία και Κονγκό περνάνε από τον Εύρο. Όλοι αυτοί που σας λέω περνάνε από τον Εύρο. Νάτι. Το βλέπεις, η διαδρομή, με αεροπλάνα της Turkish Airlines. Μα τους δίνει 50 ευρώ το εισιτήριο. Η Turkish Airlines έχει βάλει έκτακτες πτήσεις, ναι, από χώρες όπως η Αλγερία, το Κονγκό, το Μαρόκο και την Ισία και πηγαίνουν Κωνσταντινούπολη με 50 ευρώ και από εκεί, από τον Εύρο, μπαίνουν στην Ελλάδα. Το καταλάβεις, Αντρέα μου. Ναι, λέω, φτιάχτηκε ο φράχτης όμως, επειδή λες για τις νεαρκές... Δεν υπάρχει φράχτης, ο φράχτης είναι 10 χιλιόμετρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις, τα σύνορα είναι 140.
Άρα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο σοβαρό. Αυτό που έλεγα εγώ στον Κατζηνικολάου και μου είπαν ότι είμαι ακραίο και τα λοιπά, και τι είναι αυτά που λέτε. Στο Πασόκ δεν έγινε αυτό όμω ο Φράκτη. Τα 10 χιλιόμετρα. Αυτά τα 10. Α, τα 10 ρε παιδιά. Ποια 10 παιδί μου, κάτι 40 είναι. Ναι, λέμε αυτό καλά, τι? Το λέω σαν γεγονός. Τα 10 χιλιόμετρα. Τα 10. Εσύ ρε, αγόρι μου, όταν μια βάρκα μπάζει από παντού, κλείσει την τρύπα. Προφανώς όχι. Τη μία. Αλλά άμα κλείσει την πρώτη, θα κλείσει και τη δεύτερη. Σαν 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, γίνουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστες. Μια και ανοίγεται αυτό το θέμα. Αλλά επειδή έγινε συγγνώμη αυτό στον Εύρο, μετά βρήκανε τα θαλάσσια. Τη θαλάσσια είσοδο. Σου επαναλαμβάνω, ο Κογκολέζος δεν μπορεί να πάει τη θάλασσα. Κατάλαβε το. Έχει πτήσει απευθεία Turkish Airlines. Πάνε Κωνσταντινούπολη και από εκεί με τα ποδαράκια βγάζουν στον Εύρο. Τι είναι αυτά που λες. Κατεβαίνουν. Μια και έχετε ανοίξει το θέμα του Εύρου. Δύσκολο είναι να περάσει. Έχετε ανοίξει το θέμα του Εύρου. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Εγώ έχω υπηρετήσει εκεί, στον Δημότυχο. Βέβαια τότε δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι υπόθηκε από κάποιους υποτίθεται αρμόδιους ότι λέει το έδαφος δεν επιτρέπει να γίνει. Μια υποδομή όπως είναι αυτή με το φράχτη και γι' αυτό στο σημείο που έγινε η απαγωγή των δύο γίνεται περίπολος. Και εγώ ρωτώ, με συγχωρείτε, τι έχει αυτό το έδαφος κάτω και δεν μπορείς να βάλεις ένα φράχτη. Τι είναι δηλαδή, φεύγει το έδαφος, πάει δεξιά και αριστερά. Τι έδαφος είναι αυτό. Δεν θέλουν απλά. Πάμε στο επόμενο. Δεν σου κάνει την εντύπωση ότι εκεί έπρεπε να είναι και εκεί ένα... μια υποδομή ανάλογη για να μην περνάνε. Μα ήδη ο φράχτης έχει μείνει. Να πάμε να γυρίσουμε από το διάστημα. Έχουμε... Να μην το βάλουμε, κύριε... Σίγουρος είσαι. Πάμε break. Ό,τι πει ο φίλος μου ο Βασίλης. Και κόλλησέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα αρχίσει το πάρτι τώρα. Καλό πάρτι είναι αυτό. Τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα. 34-35. Μπράβο. Θα γίνει το πάρτι. Δεν νιώθω σίγουρα της άρρωσης και σίγουρα του διαστήματος. Φαίνεται ότι δεν έχει καταναλώσει ούτε ένα λεπτό για να ασχοληθεί με την ουσία του οργανισμού. Καταγγέλια διαφάνεια. Ο αρμόδιος υπουργός, αντί να επιχειρεί την απαξίωση ενός επιστήμονα που έχει εργαστεί στην NASA, οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις. Ποιος και με ποια κριτήρια θα διαχειριστεί τα 40 εκατομμύρια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του ελληνικού διαστημικού οργανισμού. Ρε στη Νέα Δημοκρατία πριν και Green Box, ρε εσείς Green Box, ρε, χαλαρώστε λίγο, ρε. Μπε, τι αυτά, ρε. Είναι οργανωμένο ακόμα. Τι είναι οργανωμένο. Οργανωμένο ακόμα. Α, σαν οργανωμένο θα ήταν όπως είναι. Βάση επιπτώση, να πω και κάτι βέβαια, το οποίο κανείς δεν το είπε από εδώ, γιατί θέλω να διάσω εγώ τον βλάχο, όπως λαδιάζει εμένα αυτός. Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο της Τουρκίας προσγειώθηκε με αυτούς που ζήτησαν άσυλο σε Αλεξανδρούπολη. Γιατί δεν κάτσαμε στο ελικόπτερο στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε δημοκράτες. Και ήρθαν Τούρκοι πιλότοι, το πήραν από την Ελλάδα και πήγαν στην Τουρκία. Είμαστε δημοκράτες. Έτσι γίνεται. Είμαστε Ευρωπαίοι. Πού γίνεται, κύριε. Έτσι γίνεται. Γιατί, αφού λες ότι εδώ μιλάμε να εκβιάσουμε κι εμείς, να εκβιάσουμε κι εμείς. Το κρατάμε, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και περιμένουμε να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Κατάλαβες, Γιώργο μου. Μα τότε δεν υπήρχε εκβιασμός. Τι λες. Δεν υπήρχαν παραβιάσεις, παραβάσεις. Δεν υπήρχε διαδικασία. Δεν υπήρχαν παραβάσεις και παραβιάσεις. Δεν πέναν βγαίνα στο Αιγαίο. Okay. Κύριε Μελοπροεδρότη, επιτρέψαμε μέσω του FIR Αθηνών να προσγειωθεί στην Αλεξανδρόπολη της χώρας. Ζητήσανε άσυλο και ήρθανε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και τους, ακούστε τώρα. Και τους επιτρέψαμε να προσγειωθούν. Χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε. Μα με συγχωρείτε, κύριε. Παραποιείτε την πραγματικότητα. Παραποιείτε την πραγματικότητα, κύριε. Δεν παραποιώ καμία πραγματικότητα. Παραποιείτε την πραγματικότητα. Είσαι ανθέληνας για αυτό τα λες αυτά. Διότι. Βεβαίως, γιατί υποστηρίζει. Ο πιλότος. Ο πιλότος δήλωσε βλάβη. Συγχωρείτε, κύριε Βενόπουλε. Γιατί υποστηρίζει τους Τούρκους. Ο πιλότος δήλωσε βλάβη. Και εμείς τι κάναμε. Στρατιωτικό ελικόπτερο δηλώνει βλάβη σε ελληνικό έδαφος. Βέβαια. Σε ελληνικό ένα αέριο χώρο. Βέβαια, τι να κάνει. Πες στη θάλασσα. Όχι, κάτσε, Γιώργο, δεν είναι έτσι. Από έδαφος πέρασε, όχι από θάλασσα. Από ξηρά. Αλλά εδώ μην το κάνουμε πολύ extreme. Πάμε παρακάτω. Μην το κάνουμε πολύ extreme. Μην το κάνουμε πολύ extreme. Πάμε στην κυρία Στάμου να κάνει ένα σχόλιο για την ιστορία με τον Κρυμζή. Την άποψή σου θέλω. Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Βελόπουλε, είναι ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ασχολούμαστε με το διάστημα, να θεσμοθετούμε μια υπηρεσία εδώ, ολόκληρη επιστήμη, να διορίζουμε μέσα σε αυτό το παράλογο της μιας διαστημικής εταιρείας στην Ελλάδα, να διορίζουμε όλους τους
τους υπόλοιπους από τους λίγους φίλους που έχουμε αφήσει αδιόριστους, να οι επιστήμονες και οι άνθρωποι που έχουν γνώση και κατάρτιση να αποχωρούν γιατί μένουν χωρίς καθήκοντα, γιατί είναι εκεί διορισμένοι για τυπικούς λόγους, και καθόμαστε εδώ να συζητάμε όλοι για τη διαστημική εταιρεία, ενώ δεν θεσμοθετούν και δεν ομοθετούν βασικά προβλήματα του Έλληνα. Τελεία. Πάμε. Τέλειω η λογική. Αρχίζω ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη ΔΕΗ. 34-35, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Στάμου. Ευχαριστώ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, φαντάζομαι. Πάμε στο βίντεο αυτό, δώστε να δούμε τα αλάνια της ΔΕΗ. Τα αλάνια. Εγώ θα δώσω μια πληροφορία είναι τώρα. Είναι της ΔΕΗ αυτός. Κάτι που δεν ξέρει και δεν είπε κανείς τους. Η ιδιωτική εταιρεία στο Αμβούργο είχε τον Δήμο του Αμβούργου 2 εκατομμυρίων κατοίκων το ρεύμα. Έκανα δημοψήφισμα οι κάτοικοι του Αμβούργου και εκβίασαν τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία επανεθνικοποίησε το ρεύμα. Η αξία που έδωσε το κράτος για να πάρει, ακούστε, από τον ιδιώτη τη ΔΕΗ την γερμανική εταιρεία, πώς είναι κύριε Καψαμπέλη, για 2 εκατομμύρια κατοίκους. 2 δις. Για 10 εκατομμύρια κατοίκους, πόσο δίνουν οι κύριοι που θα πάρουν τη ΔΕΗ, κύριε Καψαμπέλη. Η είδηση εδώ είναι ότι οι πολίτες επέβαλαν τη θέλησή τους. Η είδηση είναι εδώ. Με τη λαϊκοδημοκρατία. Η είδηση εδώ είναι άλλη. Ότι στην Ευρώπη εθνικοποιούν τις δημόσιες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα τις εθνικοποιούμε. Αυτή είναι η είδηση. Γιατί υπάρχει λαϊκή βούληση. Όχι, λαϊκή βούληση. Λαμογιά! Γιατί γίνονται σεβαστές. Και με το νερό έγινε αυτό. Το ξέρω. Γίνεται σεβαστή. Και με τα διόδια έγινε στην Ελλάδα. Και με τα διόδια και με το νερό. Αν τα λένε τα μέσα στην Ελλάδα αυτά. Γίνεται σεβαστή η βούληση των πολιτών. Ρίξτε το βίντεο για να τα μάθουμε λίγο όλα αυτά. Στη Μεγαλόπολη, στη Μελίτη, δορίζονται άλλοι 251 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Συνολικά δηλαδή, με την υπογραφή και την ψήφο σα, συνάδελφοι. Σήμερα το βράδυ αποφασίζεται ότι για 1 δισεκατομμύριο ευρώ δορίζονται 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη αξίας από 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αν το υπολογίσουμε τις σημερινές τιμές παραγωγής ρεύματος, έως 89 δισεκατομμύρια ευρώ με την ανατροπή του λιγνίτη σε πετρέλαιο ντίζελ. Και ρωτώ, ποιος θα μείνει έξω από τη φυλακή όταν θα αποφασίσει η δικαιοσύνη για το ποιος αποφάσισε να πουληθεί μόνο και μόνο η περιουσία του ορυκτού πλούτου των 25 αν θέλετε ή των 89 αν θέλετε δισεκατομμυρίων για 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι καλύπτουν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά που έχουν περικοπεί σε μισθούς και συντάξεις, από αυτά που έχουν περικοπεί για τις ένοπλες δυνάμεις του τόπου, από αυτά που έχουν περικοπεί από την υγεία, από την παιδεία. Για βάλτε τα κάτω να μετρήσετε και να δείτε για ποιο λόγο η Τρόικα πιέζει. Η Τρόικα λοιπόν πιέζει ακριβώς για αυτό το λόγο. Και εσείς εκτελείτε. Το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ όμως, και το λέω εδώ από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης κοιτώντας σας τα μάτια, το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ σταματά στα τέλη Μαΐου. Μικρή ΔΕΗ δεν θα υπάρξει. Στις 25 Μαΐου μόνο μικρή Νέα Δημοκρατία και μικρό Πασόκ θα υπάρξει. Μικρή ΔΕΗ... Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Και Χαλκιώτη, καλησπέρα σας. Βήκατε και γίνεται χαμός. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καμένο. Εσύ το ξέρω, λογικό είναι. Είναι προκαρέκλα. Ποιος θα μείνει εκτός φυλακής. Προκαρέκλα είναι αυτά. Συνδυάστε τη δήλωση του κυρίου Καμένου. Ποιος θα τους βάλει ο με τη δήλωση του κύριου Τσίπρα ότι αυτοί που πουλάνε δημόσια περιουσία είναι λαμόγια. Έτσι. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο σημερινός πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει αυτούς που πουλάνε δημόσια περιουσία λαμόγια. Έτσι. Έτσι. Δεν το λέμε εμείς. Δημόσια περιουσία δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Όχι, και το νερό, τα λιμάνια, το ελληνικό, τα αεροδρόμια. Κύριε Χαλκιώτη μου. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ακούσατε αυτό που προηγουμένως για τη ΔΕΗ της Γερμανίας με το Αμβούργο, όπου εκεί σε 2 εκατομμύρια κατοίκους πωλήθηκε, αγοράστηκε πάλι από το κράτος, από την ιδιωτική εταιρεία που διαχειριζόταν το ρεύμα, η οποία η ιδιωτική εταιρεία αύξησε πάρα πολύ την τιμή του ρεύματος για την περίοδο. Και έχει και κράτος όμως, λειτουργεί το κράτος τώρα. Εδώ το κράτος τι να λειτουργήσει, κύριε Χαλκιώτη. Ρωτάω εσάς που είστε άνθρωπος της αγοράς και όχι. Είναι λίγο κρυωμένο το κράτος αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο αδύναμο. Έχει μια αίωση το κράτος αυτή την περίοδο. Θέλει λίγο. Θέλει βιταμίνες, μπορεί θέλει το κράτος να λειτουργήσει καμιά... Όχι, εδώ είμαστε κράτος μόνο για φόρους. Ξέρεις, άρα...
Μόνο για φόρους. Εσύ έχω σε διευθυντή σε μεγάλη εφημερίδα, ξέρεις για το φοβερό σκάνδαλο. Με διαβίβλε, μην πετάγεις έτσι. Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στον κύριο Χαλκιώτη να μιλήσει ο άνθρωπος. Άσχετο θέμα τώρα. Όχι, αυτά είναι. Άσχετο θέμα. Παιδιά, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα μας. Πρώτη μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΑ, καταντάσσονται μαζί με τους Γάλλους οι Έλληνες εργαζόμενοι που συντηρούν μόνοι τους οικογένειες με δύο παιδιά. Δέχονται αναλογικά τις μεγαλύτερες μισθολογικές επιβαρύνσεις από το κράτος. Για πάμε παρακάτω. Ρίξτε την κάρτα παρακάτω. Σε κρατήσεις φόρων μαζί με ασφαλιστικές φορές και εκδοτικές. Το 39-40% των αποδοχών τους καταλήγουν στο κράτος και με τα υπόλοιπα πρέπει να ζει μια τραυματισμένη οικογένεια. Φαίνεται πως και το 2000 επιδραχμής. Εδώ είναι. Για πάμε παρακάτω. Η επιβάρυνση των εργαζομένων ήταν η ίδια. Η έλαφος μεγαλύτερη. Αντίθετα, σε Ουγγαρία και Πολωνία στα χρόνια αυτά μειώθηκε πολύ επιβάρυνση. Παιδιά, μην κάνουμε ολόκληρο το κείμενο. Εντάξει. Φόρους στην Ελλάδα, πόσο πληρώνουμε, αυτό έχει σημασία. Έχουμε μια φορεσπρακτική πολιτική. Λίγο πιο δυνατά για να καλύψουμε. Έχουμε μια φορεσπρακτική πολιτική τα τελευταία χρόνια ενάντια και κόντρα στο μηνιαίο εισόδημα του απλού ανθρώπου. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Υπάρχουν εικονικά πλεονάσματα. Δεν μπορούμε να έχουμε πλεονάσματα και να μιλάμε για μείωση συντάξεων. Αυτά όλα είναι μέσα από μια πολιτική η οποία στηρίζεται στη φορολογία, να φορολογηθούν τα πάντα και όχι στην ανάπτυξη, όχι στην παραγωγή πλούτου. Άρα όλα αυτά, καταλαβαίνετε, σε κάποια στιγμή θα έρθουν πάνω στους Έλληνες πολίτες και εγώ λέω πολύ ωραίο το πλεόνασμα, το εικονικό του 4,5%. Γιατί δεν ξεκινάμε πρώτα από τις συντάξεις? Γιατί δεν τα δίνουμε στο λαό? Γιατί δεν τα δίνουμε στην παραγωγή? Γιατί δεν τα δίνουμε στην αγορά? Για να πάμε δανειστές. Το 2010, όταν ξεκίνησε η πορεία για τη χρεοκοπία Ελλάδος, οι Έλληνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είχαν μαύρο χρήμα, δεξιά και αριστερά, 80 δις. Τώρα έχουν φτάσει γύρω στα 20 και αυτό κάνει ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να μαζέψει όλο το μαύρο χρήμα για να μην μπορεί κανένας να λειτουργήσει. Διότι εάν είχαμε χρεοκοπήσει το 10, θα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, Έλληνες, οι οποίοι είχαν 80 δις μαύρα. Θα ζούσανε, θα πληρώνανε, θα αγοράζανε, θα κάνανε. Θα υπήρχε κάποια κίνηση της οικονομίας. Τώρα λοιπόν που έχει μαζέψει όλο αυτό το μαύρο χρήμα ο Τσίπρας, είμαστε για χρεοκοπία χωρίς να ανάσα. Αυτό κάνει ο Τσίπρας. Είναι εντολή. Μάζεψε ό,τι χρήμα έχουν οι Έλληνες, μαύρο στα μαξιλάρια, στις τσέπες, στα σεντούκια, μάζεψε το. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκτελεί. Κάνε ένα τίτλο, σε παρακαλώ, αν μπορείς να το γράψεις αυτό εδώ. Με 2 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι όπως το είπα, έτσι. Αγόρασε το κράτος, το γερμανικό, 2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, την ΔΕΗ του Αμβούργου. Κρατήστε το. Για να καταλάβετε τα νούμερα. Κανείς δεν ξέρει, κύριε Καψαμπέλη μου, το αντίτιμο, ναι, το τίμημα, το οποίο θα καθορίσει ο αγοραστής στα παγκόσμια χρονικά της ελεύθερης αγοράς. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό καταραίει η μετοχή της ΔΕΗ. Έτσι. Και η αξία της πριν μερικά χρόνια ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 7 δις ή 6 δις. Και τώρα τη ΔΕΗ είναι 400 εκατομμύρια. Να προσθέσω και τη λέξη. Πέφτει κι άλλο συνεχώς. Τεχνιέντος, έτσι. Σήμερα ανέβηκε το χρηματιστήριο και έπεσε η μόνη μετοχή έπεσε τη ΔΕΗ. Αντρέα, μου για πες μου. Κοίτα, η σύγκριση, επειδή λες για τη Γερμανία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά έχει και ιδιαιτερότητες. Πρώτον, στη Γερμανία λειτουργεί το κράτος. Ακόμα και η Fraport κρατική είναι. Ναι. Εδώ το κράτος έχει προπολού χρεοκοπήσει. Άκουσα. Λέω, λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε να κάνει δημοψήφισμα. Και δεύτερον. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι αλληταράδες. Με πρώτο το Σαμαρά να μην κάνει δημοψήφισμα. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι εκεί λειτουργεί η λαϊκή βούληση. Υπάρχουν θεσμοί για τη λαϊκή βούληση. Είναι κατοχυρωμένοι αυτοί οι θεσμοί. Εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ έχουμε πρωθυπουργό τον Σαμαρά. Αρχηγό τον Σαμαρά. Η μεγαλύτερη καταστροφή της χώρας. Είναι εμπεδωμένα η κουλτούρα της λαϊκής, της άμεσης δημοκρατίας. Αυτά είναι αμεσοδημοκρατικά επειδή συστήματα. Επειδή οι τηλεθεατές... Εδώ βγήκε ο κύριος Στασούλα σήμερα, αν δεν το λέτε. Δεν το λέει κανείς. Πες το, παιδί, γι' αυτό είσαι εδώ. Γιατί εσύ δεν συμφωνείς με αυτή την άποψη? Όχι, τώρα σε ποιες δεν συμφωνείς? Όχι, βέβαια. Νομίζω για το Δήμα θα έλεγε τι είχε πει. Όχι, που είπε ο κύριος Στασούλας ότι φταίει για τα δεινά που έχει η χώρα είναι ο δημοκρατικός τρόπος εκλογής. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Αυτό βγαίνει. Ποιος, ο Στασούλας το είπε? Ναι, σοβαρός άνθρωπος. Ο δήμαρχος Κηφισιάς. Α, αυτός, νομίζω, ο άλλος Στασούλας. Όχι. Από τα Γιάννενα. Ναι, ο ίδιος είναι.
Αυτός ο πρώην δήμαρχος. Δήμαρχος. Με μπέδευσες τώρα, παιδί μου. Πρώην δήμαρχος. Είναι πρώην δήμαρχος Κηφισιάς. Έτσι πας. Είναι βουλευτής τέτοιο. Αυτός εδώ. Που στην Βουλή έρχονται και μετρούσε ποιοι βάφουν τα μαλλιά τους και ποιοι φοράνε αυτά και τα λοιπά. Α, καλά, καλά. Δεν μέτρησε όμως ποιοι είναι αλλιώς. Νοητό. Αβέροφ. Κύριε Γραμμένε, όταν λέω αλλιώς εννοώ πατριώτες, αυτό εννοώ. Μην φαντάζεστε κάποιοι κάτι, γιατί γελάς περίεργα. Εννοώ ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες, οι Έλληνες. Με τους για τις τρίχες. Κύριε Γραμμένε, το σχόλιο σας. Για τη ιδέα που λέγαμε ότι οι Γερμανοί κτλ. Το έγκλημα, το είπαμε και χθες και προχθές, το έγκλημα διεπράχθη εντός του Κοινοβουλίου. Οι εθνοκτόνοι, εθνομηδενιστές, αυτοί οι πολιτικάντιδες που διοικούν, υποτίθεται, τη χώρα, υπέγραψαν για να ξεπουληθεί, κύριε Βελόπουλε, ένα από τα μεγαλύτερα, μην πω το δεύτερο μετά τον ΟΠΑΠ, το δεύτερο καλύτερο και μεγαλύτερο μαγαζί της χώρας, βεβαίως. Και το υπέγραψαν, κύριε Βελόπουλε, και ψάχνω να δω τώρα να δω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουν κάποια μίζα για αυτό το πράγμα. Το μισθό τους. Αν παίρνουν το μισθό τους. Αυτό το έγκλημα, κύριε Βελόπουλε, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Περίμενα, γιατί βρισκόμουν χθες στο Σύνταγμα, λοιπόν, περίμενα από χιλιάδες Έλληνες να κατέβουν κάτω και να εκφράσουν την αντίρρησή τους απέναντι σε αυτό το ξεπούλημα. Όσο σημαντικό, κύριε Βελόπουλε, είναι το όνομα Μακεδονία, άλλο τόσο είναι και η ΔΕΗ, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Κύριε Βελόπουλε, να σας πω μην κάτι. Μην το ξεχυλώνεις. Δεν έχουμε τίποτε άλλο πλέον. Ξεπουλάμε και το νερό και τελειώσαμε μετά. Εδώ συγκάλυψαν το τεράστιο. Δεν υπάρχουμε με τόσα χώρα. Συγκρίνεις αεροπλάνο με αυτοκίνητο. Δεν είναι το ίδιο. Και τα δύο αφορούν. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει 4 φορές. Υπάρχει, γιατί υπάρχουν Έλληνες. Τεχνιέντος, κύριε Βελόπουλε. Α, τα τεχνιέντος. Τεχνιέντος έχει. Α, πάμε στο Χαλκιώτη τώρα. Χαλκιώτη, Πρωτομαγιά έρχεται. 2 του μηνός, 3 αρχίζουν οι πληστηριασμοί. Αρχίζει το πλιάτσικο. Αύριο αρχίζει. Άλλο πάνω από, περίμενε. Είδαμε μία εφοριακό, δεν ξέρω το μάθετε, και ασκλαβάκι, η οποία είπε: εγώ δεν κάνω, λέει, όσα για την εφορία πληστηριασμού. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να σώσω το σπίτι μου, την περιουσία μου. Γιατί εδώ θα μας πάνε τα σκάλπα αυτοί, δεν βασίζονται με τίποτα. Να μην τους ξαπιβήσει. Επειδή είχα κάνει σήμερα μία επαφή με ένα υψηλά συμβούλιο μιας τράπεζας. Ποιο δεν είναι τα χάλια, ότι είσαι πουλής άρρωστος. Η Ελλάδα είναι άρρωστος και εσείς άρρωστος. Θα ήθελα να δώσω κάποιες χρηστικές οδηγίες. Πρώτον, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι ό,τι και να κάνουν, να το παρατάνε όλα επί τόπου και να μείνουν μετά από εσάς που έχω την εκπομπή 12 και 20 για μισή ώρα. Αυτή είναι η κυρία. Ναι. Εφοριακός. Μάλιστα. Που αρνείται να κάνει πληστηριασμούς. Δεν την ξέρω. Μπράβο, κύριε Σκλαβάκη μου. Μπράβο. Το αντέτε το όνομα το σύστημα σας. Σκλάβα θέλετε να γίνετε και μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Είμαστε μαζί και βοηθάμε οποιονδήποτε βοηθάει να μην χαθεί ελληνική εκείνη την περιουσία. Λοιπόν, πάμε όμως. Τι προβλέπουν οι νόμοι. Αυτή τη στιγμή λέω στους δανειολήπτες να μην πάνε να κάνουν ρυθμίσεις μόνοι τους, σε καμία περίπτωση να πάρουν ένα συμβουλίο δικηγόρο, και παράλληλα απευθύνομαι και λέω ότι επειδή πάμε σε νέο μοντέλο ρυθμίσεων, προσέξτε λίγο τα λόγια μου. Οι τράπεζες μέχρι τώρα προσπαθούν να πάρουν ένα προϊόν μόνο και για τα άλλα προϊόντα δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, εσύ έχετε ένα στεγαστικό και μία κάρτα. Έλα, λύσουμε την κάρτα και το στεγαστικό το αφήνουμε. Γιατί να μην το κάνουν αυτό, να πάνε στο σύνολο των υποχρεώσεων και θα ζητήσουν τα διπλά λεφτά. Το καταλάβω να το ξαναπάω μια φορά. Έχουμε 2-3 προϊόντα. Τώρα μέχρι τώρα οι τράπεζες λέγανε. Εγώ έχω ένα δάνειο και μια κάρτα. Μπράβο. Μέχρι τώρα οι τράπεζες λέγανε, έλα, να ρυθμίσουμε την κάρτα και βλέπουμε μετά το επιχειρηματικό σου. Ναι. Μπράβο. Τι να κάνω. Αυτό να μην το κάνει κανένας, να πάνε να μιλήσουν και το σύνολο των υποχρεώσεων. Όλο μαζί, πακέτο είναι. Ναι. Γιατί αν έχω εγώ 100 ευρώ, να το πάρουν και οι δύο πιστωτές μου, όχι ο ένας. Γιατί θα έρθει μετά ο άλλος και θα μου ζητάει τα διπλά λεφτά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι. Ένα αυτό. Έτσι λέμε που και που, γιατί είναι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι το σόφτι. Και δεύτερο. Όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι καλές και δείχνουν ότι οι υποθέσεις θα χαθούν. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδο να διαπραγματευτούν. Εγώ θα ήθελα να έρθουν σε μένα. Όσοι νομίζουν να έρθουν, με μεγάλη μου αγάπη και τιμή, να βγω και να πω για άλλη μια φορά θα έχω μια επιτυχία που μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% με εκείνη την περιουσία με κουρέματα. Είναι πολύ καλή περίοδο γιατί ο νόμος Κατσέλη προστατεύει πάρα πολύ, αλλά οι τράπεζες, θέλω να τονίσω κάτι, κανονικά πρέπει να κάνουν αναδιάρθρωση και να πάνε στα χαρτοφυλάκια του το Σεπτέμβριο. Δεν είναι τυχαίο που μερολογιακά το κάνουν όταν λήγουν τα τεστ. Μπράβο. Μπράβο. Θέλουν να είναι και αυτοί έτοιμοι. Πάμε στα 19 δις. Αδιαχειριστήκανε. Πάμε για 10 δις σκάβα. Σημαίνει ότι οι τράπεζες θέλουν λεφτά. Σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά να ξέρω τακτική και στρατηγική. Όχι στον αέρα. Μεγάλη προσοχή και για τον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, κάποιοι που με ακούνε τώρα ξέρουν ότι ενδεχομένως στο μεγάλο το δικαστήριο να το χάσουν. Στο μεσοδιάστημα να πάνε να διαπραγματευτούν, να πετύχουν κουρέματα με ειδικούς ανθρώπους να ξέρουν τα πράγματα είναι πολύ. Πρέπει να ξέρει ο άλλος για να πάει, κύριε.
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε Δευτέρα, τι, Τετάρτη, Πέμπτη λέμε εδώ. Μέχρι και Παρασκευή είμαστε πια. Μπράβο. Ωραία, και ενημερώνουμε τον κόσμο να προσέξουν πάρα πολύ γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Και το τελευταίο κλείνω. Μετά από πού είναι η εκπομπή, κύριε. Μετά από ότι έχω τη μετά από εσά. Μετά, 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 μετά από εμά. Μετά από τον αρχηγό. Κύριε Χαλκιώτη. Ό,τι μπορώ να κάνω. Δουλειά μου είναι αυτή. Να παίρνουμε παντού και να μην δίνουμε. Έχουμε έναν έκτο μισό. Θα σα πω, δεν είναι έκτο, μην τρομάζουμε τον κόσμο. Απλά θέλω να πω κάτι που έγινε σήμερα στην Πάτρα. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κώστας λέει Σπαρτινός, ναι. Σπαρτινός, δήλωσε το εξής, ακούστε δήλωση που έκανε. Λέει, εμείς προεκλογικά λέγαμε κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη. Ναι, δεν λέγαμε, λέει όμως, ούτε μαγαζί, ούτε οικόπεδο, σωστά. Ούτε χωράφι. Άμε, ακούστε δήλωση που έκανε ο ανεκδιοίκητος στο Max FM και συγκεκριμένα στον συνάδελφο Κώστα Φλαμά. Ναι, ακούστε τι είπε σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Να έρθω να συνεχίσω. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι θρασίτατη, ρε. Να το χαιρόσαστε. Ακούστε με λίγο. Εσείς που το ψηφίσατε στην Πάτρα. Ακούστε με λίγο. Συγγνώμη, κύριε Χαλιού. Ξαναπέστε αυτό, γιατί άκουσα. Δεν είναι θράσος, φίλε μου. Απατεωνιά είναι. Τι απατεώνες οι άνθρωποι. Απατεώνες είναι. Για 7 χιλιάρικα πουλάνε τη μάκη τον πατέρα σου. Είναι απατεώνες είναι, ρε. Χριστός και Παναγία. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Ξεκινάνε οι πληστηριασμοί από το δημόσιο. Στο δημόσιο δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι λύσεις, ελάχιστες ως μηδαμινές. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο αξιοδικαστικός δεν λειτουργεί, άρα κάποιος που χρωστάει σε δημόσιο δεν μπορεί να προστατευτεί. Το λέω, γίνομαι γραφικός, το ξαναλέω. Έχετε εσείς ένα στεγαστικό δάνειο ενήμερο και χρωστάτε στην εφορία. Η εφορία θα σας κάνει 12 δόσεις. Αν χρωστάτε 12.000, καταλαβαίνετε ποιος έχει να δώσει 1.000 ευρώ το μήνα. Εσείς λοιπόν που έχετε το στεγαστικό δάνειο ενήμερο, θα έρθει η εφορία. Και θα κάνει τον πληστηριασμό, θα αναγγελθεί η τράπεζα κάτσε, και θα χάσει το σπιτάκι κάτσε, σας. Κάτσε. Εγώ πληρώνω το δάνειό μου, επειδή χρωστάω την εφορία, να πάρει εφορία το σπίτι. Μάλιστα, κύριε. Θα το πάρει η τράπεζα. Και θα σου μπλοκάρει και τον λογαριασμό. Τα πάντα όλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Για ξαναπείτε το. Πάμε. Χρωστάω στην τράπεζα. Εσείς έχετε να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Και είσαστε ενήμερο. Το πληρώνω. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Χρωστάω στην τράπεζα. Μάλιστα. Είμαι ενήμερος. Ενήμερος. Πληρώνω. Άρα δεν χρωστάω στην τράπεζα. Όχι, χρωστάτε, αλλά πληρώνω. Χρωστάω ένα δάνειο, πληρώνω εγώ. Χρωστάω στην εφορία όμως. Μάλιστα. Και έρχεται η εφορία, μου παίρνει το. Κάνει κατάσχεση και πληστηριασμό, αναγγέλλεται η τράπεζα. Αφήστε με. Ναι. Μου παίρνει το σπίτι που έχω από την τράπεζα που χρωστάω στην τράπεζα. Και εγώ πρέπει να συνεχίσω να πληρώνω το δάνειό μου χωρίς να έχω το σπίτι. Όχι, αυτό μου λέτε. Όχι. Έχω ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο το πληρώνω κανονικά. Και χρωστάω και στην εφορία. Χρωστάω στο τέλο σε δημόσιο φορέα. 20.000 ευρώ, παιδί. Μπράβο. Οι δόσεις αυτή τη στιγμή που τρέχουν είναι 12. Συμφωνούμε. Ναι. Μπράβο. Ποιος θα πληρώσει 20.000 ώρα, 1.500 και 2.000 το μήνα. Πού θα βρει. Κανένας. Άρα θα έρθει το δημόσιο, θα κάνει την κατάσταση και τον πληστηριασμό. Αναγκαστικά θα αναγγελθεί η τράπεζα που την έχω ενήμερη και θα χάσω το σπίτι μου. Ωραία. Από ποιον είναι. Την τράπεζα. Από την τράπεζα. Πάμε λοιπόν γρήγορα, κύριε παιδιά, βοηθήστε με λίγο, βοηθήστε με. Ανδρέα Καψαμπέλη, επειδή δεν πολύ μιλάς σήμερα και έχω μια στεναχώρια. Γιατί? Να σου δώσω το φίλο σου το βίντεο 28. Τι σε πιάσεις. Τον φίλο σου, τον φίλο σου. Δώσ' μου το φίλο ήδη και τη φόβη. Δώσ' μου πώς θα μιλήσω. Δώσ' μου. Θα ήθελα, σχόλιο θα ήθελα, για την σημερινή επίθεση των μελών της συλλογικότητας Ρουβίκονα. 4 μέρες μετά από την επίθεση και ό,τι είδαμε τέλος πάντων άλλο να συμβαίνει ως προς τα κενά στην ασφάλεια και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το αν έχουμε ασφάλεια ή όχι, πώς δρά ο καθένας, που αρχίζουν και τελειώνουν, αν υπάρχει κάποιο όριο τα περιθώρια του, επανέρχεται σήμερα ο Ρουβίκονας με επίθεση στο Βρετανικό Συμβούλιο. Τι επίθεση έκανε, δεν έχω τα ακολουθήσει. Πέταξαν κάποια τρικάκια. Αυτό δεν είναι επίθεση, τα τρικάκια. Το να πετάς τρικάκια δεν είναι επίθεση, είναι μια ενέργεια. Πρέπει να εκτιμήσουμε τι εξυπηρετεί αυτή η ενέργεια. Και αν εντάσσεται σε κάποιο στόχο που έχει θέσει. Τι γράφουν τα τρικάκια μέσα, γιατί τα πετάξαν εκεί. Αυτό δεν συνιστά επίθεση. Mm-hmm. Και μάλιστα καταδρομική, όπως ακούω μερικές να λέγεται. Στη γαλλική πρεσβεία ήταν επίθεση. Όχι, βέβαια. Πετάξαν απογείες. Λάθος ήταν και δεν πρόσφερε τίποτα στην υπόθεση της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Καμία αντίρρηση. Σας προκαλεί εντύπωση που δεν το κατάλαβε η αστυνομία, δεδομένου και του σημείου που βρίσκεται η γαλλική πρεσβεία. Έχετε περάσει από το σύνταγμα προφανώς και ξέρετε ότι μπορεί να περάσει με μια μηχανή, να πετάξει νερό και να φύγει. Το πάει χαμπάρι ο κόσμος μετά. Επειδή είδαμε στο βίντεο ότι ήταν αρκετός κόσμος, στο βίντεο που τα ίδια του μελετούν. Θέλω να πω για να καταλάβουμε τώρα κάτι. Τι ζητούμε, σε κάθε τετράγωνο και σε κάθε γωνία mm-hmm. να υπάρχουν ΜΑΤ. Υπάρχουν εκατοντάδες στόχοι, εισαγωγικά στόχοι στην Αθήνα. Τι ζητούμε ακριβώς. Να υπάρχει μια αστυνόμευση όπου να κυνηγάμε όποιος πετάνε τρίκ. Αυτό ζητούμε. Κόψτε να μην τον ακούω καθόλου το γελατζί αντάρτη. Αυτοί είναι οι Ρουβίκονες, μπαίνουν όπου θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Αν θέλετε, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δεν κάνουν και τίποτα. Για τρικάκια πέταξαν. Εντάξει, έχουν και δίκιο. Κάνε φίλε. Δεν είναι επίθεση τώρα, κυρία Κομμένη. Άλλο πάνω από. Μην βιάζεσαι, γιατί βιάζεσαι. Όχι, επειδή είπε επίθεση, κυρία. Καλά, άσε κύριε Πονέ, τι θέλει. Αλλά σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία, αυτού θα του είχαν συλλάβει εδώ και καιρό.
Επειδή πέταξε. Όχι, επειδή πηγαίνει στην Ισραηλινή πρεσβεία και πετάει μέσα ό,τι θέλει μπογιές. Γιατί μιλάμε για την πρεσβεία του Ισραήλ. Γιατί μιλάμε για πρεσβείες. Επαναλαμβάνω, αν ήταν σε άλλη χώρα του είχαν συλλάβει. Στην Ελλάδα όμως, ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε κανένα πρόβλημα. Μπορώ εγώ να πάω. Δεν θα κυκλοφορούν οι εκδηλωτέ έξω και εσύ λέει για τον Ρουφίκολα. Δεν συγχωρεί δηλαδή. Δεν θα κυκλοφορούν όλοι οι εκδηλωτέ έξω. Ο Μπούλη, ο Λούλη, ο Λίπο, έλα. Κύριε Βελόπουλε, σύμφωνα με καλά πληροφορημένε πηγέ στο αεροδρόμιο όπου έχει έδρα μια Ισραηλινή εταιρεία, η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή. Γιατί φοβάται τυχόν επεισόδιο από τους Ρουβίκονες. Ή τυχόν... Λοιπόν, στα ακούστε να δείτε. Βεβαίως. Yeah. Και να πούμε και μια αποκλειστική πληροφορία. Εξεράγει δύο φορές μηχανισμός στην περίφραξη, στη δυτική πλευρά του αεροδρομίου του αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Και το κρύψανε. Και το αποσιωπήσανε. Όχι μόνο το κρύψανε, κύριε Βελόπουλε. Δεν προσπάθησαν κιόλας να σβήσουν και τα ίχνη τους, γιατί ο φράχτης είναι κατάμαυρος. Λοιπόν, και τώρα βρίσκονται οι αρχές του αεροδρομίου σε επαγρύπνηση για τυχόν νέο επεισόδιο και τυχόν νέα επίθεση. Ακούστε, έβαλαν εμπριστικό μηχανισμό στον Ελευθέριο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ουδής, κύριε Βελόπουλε, το είπε. Γερμανικό είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Βελόπουλε. Αυτοί οι άνθρωποι καλά κάνουν και κάνουν αυτά που κάνουν αφού έχουν τις ευλογίες. Το λέω ευθέως πλέον. Αμοχή, ρε, παιδί, και τις ευλογίες, κύριε Βελόπουλε. Βγαίνουν και λένε ότι είναι συντροφοί μας. Αφήστε τα συντρόφια μας. Έτσι λένε σε εκδηλώσεις που πάνε και κάνουν. Κινητοποιούνται αυτά τα άτομα. Κύριε Βελόπουλε, ο κύριος υπεύθυνος και ο ηθικός αυτούργος. Δεν θα πω εντολέας, για θα φανώ υπερβολικό. Τελείω, ρε, ο ηθικός αυτούργος είναι ο υπουργός προστασίας του πολίτη, κύριος Τόσκας. Αυτός ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση στη χώρα. Ο για την εγκληματικότητα και για όλα αυτά που ζει ο Έλληνας πολίτης. Ο πιο πετυχημένος υπουργός. Ο πιο αποτυχημένος υπουργός. Ο βαλιτσοφόρος του Μπεγλίτη. Άρα είναι αθώος ο πρωθυπουργός. Καλά, ο πρωθυπουργός είναι έτσι κι αλλιώς πολιτικός απαταιώνας. Παίζουμε πολιτική κριτική μας. Καψαμπέλης. Καθόλου πολιτική. Σας κοιτάω στα μάτια, έλεγε πριν. Καθόλου πολιτική. Έχει στραβισμό. Ένα στραβισμό. Παίζουμε καψαμπέλη. Δεν έχουμε γυάλι. Πρέπει να πάρω το λόγο εδώ υπομονετικά με τον κύριο Χαλικιώτη. Κοιταζόμαστε στα μάτια. Για κοίταμε στα μάτια, λοιπόν, και εξηγήσου. Λέγε, ρε παιδί μου. Μου έκανε εντύπωση από όλα ότι ακόμα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο, που είναι το κρατικό πρακτορείο ενημέρωσης, τυπλοφόρησε την είδηση ως παρέμβαση Ρουβίκονα στο Βρετανικό Μουσείο. Παρέμβαση πολύ, ούτε στις καλές εποχές του Βήματος. Το απαιτεί είναι εσύ. Τώρα από εκεί και πέρα, μας παιδιά εννοώ, κοίταξε να σου πω εγώ, σε αυτό που λέει ο Γιώργος Βλάχος θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι εντάξει, δεν γίνεται τίποτα και θα έλεγα και γιατί να μην γίνεται όμως. Δύο λεπτά, μακάρι να γινότανε κάτι πιο ζωηρό, κάτι πιο νευρικό. Αυτά τίποτα δεν είναι. Έχω μία το πληροφορία. Είναι σοβαρή. Θα ολοκληρώσω. Είναι σοβαρή. Θα ολοκληρώσω. Πες τη γρήγορα, Βασίλη. Ποια είναι η πολιτική σκοπιμότητα ύπαρξης του Ρουβίκονα? Το δεν είναι τα τρικάκια ή τα χώρα. Το αμορτισέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι άλλοι θέλουν να υπάρχει ο Ρουβίκονας, όχι τώρα μόνο και αργότερα. Αργότερα θα είναι η πολιτική φράξια του. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Έχω μία πληροφορία και δεν ξέρω αν ισχύει. Ο στρατηγός λέγεται Καμπάς. Ποιος είναι αυτός? Γεώργιος Καμπάς. Της οικογενείας Καμπά. Με το κρασί. Με το κρασί. Mm. Τυρί, γάλα, καφέ, γάλα, Καμπάς. Πολύ καλά. Καμπά, ναι. Άλλο πάνω να σου πω. Είναι αυτός ο κλακαδόρος που χειροκροτούσε, γελούσε όταν μιλούσε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αυτός που πήγε και πήρε το ποτηράκι και το κρασί από την Κάνη. Για να δείτε πώς γίνονται στρατηγοί στην Ελλάδα. Αν είσαι χειροκροτητής του Βελόπουλου και είναι πρωθυπουργός ο Βελόπουλος, ο Καψαμπέλης θα γίνει στρατηγός. Αν δεν το χειροκροτήσει όμως ο Καψαμπέλης, ότι... θα το βάλει σπίτι του. Εγώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ότι από τους, εσύ μια ζωή στην απέξω μας. Δεν έχουμε πει ότι από ταξιάρχους και πάνω, έτσι. Σε όλες τις... Σε όλα αστυνομία, πυροσβεστική, λίγοι είναι οι άξιοι στρατηγοί. Ούτε το ψωμί του Καψαμπέλη του δώσω. Δεν κατάλαβα γιατί απαγορεύεται και γραμμένο. Όχι, κύριε Βελόπουλε, καλά κάνατε. Την έδωσε αυτή, την έδωσε αυτή. Πες για τον αρχικό κάτι για τον αρχικό. Αξιωματικός, κύριε. Ήμουν έβεδος και σωματικός αντιπολογαϊκός. Τώρα είμαι συνταγματάκης, σε πάση συνταγματάκης. Αλλά την ξέρω τη δουλειά. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ ερχόταν, θυμάμαι, ο φίλος μου Σπυριούνης. Τότε υπηρετούσε. Ο Κυριάκος. Ο βουλευτής. Ο οποίος βγήκε στον Ανδρέα Παδρέο όταν ήταν στρατηγός. Και είχε κατουρηθεί επάνω του μπροστά. Το ξέχασες αυτό εσύ? Εγώ ξέρω ότι βγήκε βουλευτής. Και τον έκανε βουλευτή. Μα έτσι γίνονται, αγόρι μου. Ναι, ήταν μάγκας όμως, δεν ήτανε? Ήταν λίγο μάγκας ήταν. Ήταν μάγκας, έτσι ο Κυριάκος. Πάμε στο διάλειμμα.
Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Και πριν το δελτίο ειδήσεων, μάλλον μεταξύ του εδώ. Πετάει ο ένας, πετάει. Δεν μπορώ να παραχωρήσω το χρόνο μου στον κύριο Καψαμπέλη, ο οποίος δεν έχει μιλήσει σήμερα. Θα μιλήσει τώρα. Δώσ' μου το στρατηγό χειροκροτητή του Τσίπρα. Φίλε το στρατηγό. Δείτε από πίσω, κοιτάξτε το στρατηγό πώς χειροκροτάει όταν μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάμε για μεγαλειώδεις καταστάσεις. Δείτε το εδώ, δείτε εδώ, δείτε χαρά. Δείτε χαρά. Ο καμπάς. Στρατηγάρα. Τυρί, ρύζι, κρασί, γάλα, καμπά. Εντάξει, δεν είναι κακό παιδί, καλό παιδί είναι άνθρωπος. Έχει και την πουλάδα, ή μου φαίνεται ρε παιδιά. Άμα έχει την πουλάδα είναι μάγκας, αλλά... Όλοι οι στρατηγοί έχουν πουλάδα τώρα. Πώς την παίρνουν, δεν ξέρω. Πάνε εκεί στη Πανεπιστημίου και την παίρνουν. Αυτό. Δεν πει, παιδιά, δεν είναι. Αυτό δείχνει την έκπτωση των αξιών και των ηθών αυτής της χώρας. Αυτός ο μπροστινός, ποιος. Το ίδιο κάνανε, κανένα δικός, κανένα κλακαδόρος του κόμματος. Το ίδιο έκαναν και οι Δημοκράτες. Βάζανε τους δικούς στρατηγούς, έκανε άλλη στρατηγή. Τώρα στην ηγεσία της αστυνομίας, σε συναχωρηθεί ο Βασίλης ο φίλος μου, είναι πρώην Πασόκ, είναι Σιριζέη. Καταρχάς έχει τα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη μου. Εδώ είναι πρώην Πασόκ ο υπουργός. Υπουργεύει ο Τόσκας. Κατάλαβε την πατρίδα μου τώρα. Αυτός υπουργεύει. Όλη η ηγεσία της αστυνομίας δεν είναι όλοι κακοί. Υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι εκεί μέσα και πολύ καλή στρατηγική εξωματική. Είναι πρώην Πασόκοι που έγιναν Σιριζέοι. Και συμμαθητής μου είναι αρχιστατικός αστυνομίας, συμμαθητής μου. Κύριε Βελόπουλο, δεν είναι όλη η ηγεσία της αστυνομίας. Πρώην Πασόκος. Δεν είναι όλη η ηγεσία της αστυνομίας. Οι περισσότεροι, πες με ένα στρατηγό ένα μεγάλο που δεν είναι πρώην Πασόκος. Υπάρχουν και ανεξάρτητοι ιδεολογικά, κύριε Βελόπουλο. Τι? Λίγοι. Δεν είπα όλοι. Αρχίσαμε τα ανέκδοτα. Είπα μερικοί. Ένα τη νύχτα. Δηλαδή, τι πίνεις αγόρι μου. Μην μιλάς, Ανδρέα, μην μιλάς. Ανεξάρτητος ιδεολογικά είναι και ο αρχηγός. Ο αρχηγός, ναι. Ο αρχηγός, για να δούμε, Ανδρέα μου, δεν είναι και πολύ του συναφιού τους. Και τον έχουν στη μαύρη λίστα. Τον Τζουβάλα. Και κάνει και πολύ καλά δουλειά του. Όπως είδες, δεν μιλάω. Μην μιλάς, παιδί. Μην μιλάς, σου λέω. Τώρα μιλάει γραμμένος. Η σιωπή μου προς απάντηση. Μιλάει ο γραμμένος. Επαναλαμβάνω. Και εκθέτει και τον αρχηγό. Μιλάει από αυτά που λέει. Άκουσα, δηλαδή. Δηλαδή προσπαθείς να προβοκάρεις τώρα. Θέλει να τον διώξουν τον άνθρωπο. Καταρχάς φεύγει ο άνθρωπος και κάνει τρία χρόνια τώρα θητεία του. Τελειώνει μετά το Δεκέμβρη. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο λαός χρειάζεται να έχει αστυνόμευση. Ο Έλληνας πολίτης χρειάζεται τον αστυνομικό σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Είτε θες να το εμπεδώσεις, είτε δεν θέλεις. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Κοίταξε να δεις οι πολιτικοί που ασκούν πολιτική στα Υπουργεία και στα συγκεκριμένα Υπουργεία τι ρόλο βαράνε και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Δώσ' μου και το κανόνι αυτός είναι. Αστυνομικούς. Αυτός είναι ο στρατηγός του κανόνι. Ναι ρε παιδάκι, δεν κακό. Πού είσαι και διευθύνσεις. Του κάνει την έκπληξη με ντρόν. Από πάνω, με ντρόν. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο ρε παιδιά έγινε αυτό, αλλά πάσε το στρατηγέ μου, ξέρω εγώ. Είσαι και φίλος ενός φίλου μου στρατηγού, όχι τίποτα άλλο. Ο Καμπάς είναι φίλος ενός φίλου μου στρατηγού. Φαντάζομαι. Ο Κουλούρη, μορφή ο Κουλούρης. Στρατηγός κανονικός ήταν. Φαντάζεσαι να αυτό είναι. Αυτό το δεύτερο βίντεο τώρα για να σου βαρολογήσουμε είναι παλιό. Αυτό. Το εκεί με τα χειροκροτήματα. Ναι, ναι, παιδί, τον 17 είναι. Το απαράδεκτο. Αυτό είναι καινούριο. Με τη στολή χειροκροτάει τον άνθρωπο έτσι. Το απαράδεκτο. Με τη στολή χειροκροτάει. Με τη στολή χειροκροτάει και γελάει. Ναι, αυτό ήταν το οξύμορο. Το σοβαρό ατόπιμα είναι το τωρινό. Με το ποτηράκι πάνω στην κάνη. Αυτό. Μάλιστα. Μου λέει ένας πολύ καλός φίλος, ανώατος αξιωματικός, ο κύριος Ηλίας Σιμιδαλάς, για τον Πεγλίτο υπουργός που κατέστησε ένοπλες δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο. Όπου βρεθεί το μουτζόνι στρατηγή, λέει. Πέρασε τα χειρότερα νομοσχέδια, όλοι έγλυφαν, λέει. Τους έβλεπα ο ίδιος και εγώ απεχώρησα. Τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι. Γιατί τι σχέση είχε. Ήταν ο υπουργός. Ο Μπεγλίτης. Ναι. Τον Μπεγλίτη λέει για τον Μπεγλίτη. Τον Μπεγλίτη λέω. Α. Το λέω ο Ηλίας Σιμιδαλάς, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο Σιμιδαλάς. Είναι στρατό άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Βίντεο 40. Ένα βίντεο το οποίο θα μου πούν τώρα οι κύριοι εδώ από ποια περιοχή του κόσμου είναι. Δώσ' μου το βίντεο. Είναι πορεία Πακιστανών, χιλιάδων Πακιστανών, που είναι στην Ελλάδα. Βλάχος που είναι
Ελλάδα. Κύριε Καψαμπέλη. Βρετανία. Βρετανία. Στο Λονδίνο. Ακριβώς. Πορεία στο Λονδίνο. Ακριβώς. Και είδαν χιλιάδες οι Πακιστάνοι. Καλά, εκεί κύριε Βελόπουλο είναι το 30% του πληθυσμού, έτσι. Κύριε Καψαμπέλη, μπράβο. Είναι απίστευτο. Και άλλα 30 είναι οι Ινδύοι. Είναι απίστευτο, είναι παιδιά. Αυτό που πάθανε σοκαρισμένοι οι Άγγλοι, όλες οι εφημερίδες έπαθαν σοκ. Γιατί ξαφνικά μέσα σε μια μαζεύτηκαν όλοι αυτοί και κάναν πορεία μέσα στο Λονδίνο. Γίνε χαμός. Γιατί τι ζητάγανε. Γιατί ο δήμαρχος δεν είναι μουσουλμάνος. Ναι. Πακιστανός. Ή Αφγανός. Κάτι τέτοιο είναι. Ή Ινδός. Κάτι τέτοιο είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός στο Βέλγιο. Όλοι γίναμε μια το ξέρετε. Έχουν κάνει, κατεβαίνει στις εκλογές, τοπικές εκλογές, ένα κόμμα με το όνομα Ισλάμ. Ισλάμ. Και τι έχει στο πρόγραμμά του. Άκου τι έχει στο πρόγραμμά του. Ότι θα κυκλοφορούν λεωφορεία που θα είναι μόνο για άντρες και άλλα λεωφορεία που θα είναι μόνο για γυναίκες. Έτσι. Πολύ ωραίο αυτό. Φοβερό δεν είναι. Άρα θα φτιάξουμε και το Θηλαίον και αρένα. Σωστό είναι. Θυμάσαι. Το θυμάσαι. Ναι. Φοβερό δεν είναι. Εγώ θα πω κάτι που κανένα κανάλι δεν είπε. Κατάλαβε αυτό πράγμα. Κανένα κανάλι, το επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι, ναι. Στη Γερμανία χθες ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας, ο πρωθυπουργός, ο κανονικός της Βαβαρίας, ανακοίνωσε υποχρεωτικά σε εφορίες, δήμους, κρατικά κτίρια να υπάρχουν σταυροί. Έτσι. Τα ακούτε κύριε Καψαμπέλη. Οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν αφαιρεθεί στο κύριε Βελόπουλο. Δεν τα είπα, δεν προλαβα, αλλά χθες έγινε αυτό. Εντάξει το ροπό, θα το δείξουμε ρε παιδί με το ροπό. Τι πήρε ιδέε τώρα. Σε όλα τα δημόσια κτίρια Γιώργο Βλάχο, ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας υποχρεώνει να υπάρχουν σταυροί. Κατάλαβε Καλκιώτη μου. Και μάλιστα κύριε Βελόπουλο δήλωσε ότι δεν είναι μόνο θέμα θρησκείας ο σταυρός, είναι και θέμα πολιτισμού. Έτσι. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ξέρουμε τι λέμε. Και τα δικά μας τα άθεα, άθρησκα, δίποδα, ερέκτους, τα ξυλώνουν όλα. Αυτό το Σιριζανέλ. Τι έλεγες για τον οροπό. Λέω αυτά, τους είπες και στον οροπό. Βάλε να δούμε τον κόσμο, τον οροπό, μόνο ο κόσμος θέλω, γιατί με έχει φλωμώσει εδώ πέρα. Λέω. Σε μια μικρή πόλη λοιπόν, όταν ο διευθυντής της διασφάλειας εκεί μου λέει θα έχουμε 60-70 άτομα, είχαμε αίθουσα 200 ατόμων κύριε Καψαμπέλη και όρθιοι γύρω-γύρω και ο κόσμος γύρω-γύρω, γεμάτοι πριν ξεκινήσει ακόμα η ομιλία. Και δεξιά να δείξει. Ευχαριστώ, δεν δείχνει δεξιά, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε τους κατοίκους του Οροπού. Κέντρο να δείχνει. Έτσι. Δεξιά. Ευχαριστούμε τους κατοίκους του Οροπού, επαναλαμβάνω, που διεύσησαν τον κύριο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος, ο κύριος διευθυντής. Ο διευθυντής, ο οποίος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του άνθρωπος. Εξαιρετικός. Τι είπε αυτός, τι είπε. Όταν πηγαίναμε. Έλα λίγο μέσα. Όταν πηγαίναμε. Ευχαριστούμε και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Πήρε για πρώτη φορά μέτρα. Πήρε για πρώτη φορά μέτρα. Ήταν πιο αυξημένα για να μην δημιουργηθούν επεισόδια και κινδυνεύσουν οι πολίτες. Η αστυνομία να προστατεύει το συνέρχεστε. Μου λέει λοιπόν ο διευθυντής, κύριε πρόεδρε, μου λέει αν θα έχετε 50-60 άτομα θα είναι λέει, τεράστια επιτυχία γιατί είχαν έρθει δε πριν μερικές μέρες. Ήθελα να σε προσγειώσει. Πρωτοκλασσάτα στελέχη, λέει τη Νέα Δημοκρατία πρώην υπουργό. Ποιο, ο Βλάχο. Και είχαν 40-50 άτομα. Ακού Γιώργο, 40-50 άτομα. Όχι ο Βλάχο, πιο μεγάλα στελέχη. 40-50 άτομα. Πιο μεγάλο στέλεχος. Έχει. Το Σαρακατσάνο. Στο Σουφλιάρε, το Κακομοίρη. Για το υπόλοιπο λέμε. Έλα, ρε, πλάκα σου κάνω. Ναι. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων στελεχών της Δημοκρατίας κορυφαίων. Ναι. Και είχαν 57 άτομα. Ναι, πώς. Πολλοί ήταν. Πολλοί ήταν. Εμείς είχαμε 200. Ναι. Γεμίζουμε αίθουσες. Αυτό είναι πολύ καλό και πολύ σημαντικό με την ελληνική στήριξη, Χαλκιώτη. Γεμίζουμε αίθουσες. Αυτό είναι καλό και για τον κόσμο και για εσάς. Παίρνετε δύναμη. Ο κόσμος σας στηρίζει. Σας το έχω πει και από το γραφείο. Έχετε πολλά χαιρετισμού. Την αγάπη. Έχετε την αγάπη από τα περιοχές εκεί. Την Ανάβησο γύρω-γύρω. Μιλάνε όλοι για εσάς. Την Κυριακή λοιπόν θα είμαστε στην Θεσσαλία. 12 η ώρα στην Ελασσόνα στο Μπούσκια. 12 η ώρα στο Μπούσκια. 2,5 ώρα το μεσημέρι στη Λάρισα. Είναι η οδός, θυμάστε εδώ. Εθνική Αντιστάσεω. 52. Είναι τα γραφεία των φίλων της Νέας Λύσης. Εγγενιάζονται τα γραφεία. Εγγενιάζονται τα γραφεία των φίλων της Ελληνικής Λύσης. Μόνοι τους τα κάνουμε. Θα πάω να τους δω. Υπάρχει ο κύριος Σεκούρας εκεί, ο οποίος θέλει να ρωτήσει. Και 6 το απόγευμα θα είμαστε στην Καρδίτσα. Σε μία μέρα περιοδία αστραπή με κόσμο και τους προσκαλούμε. Τι ζήτησα, έδωσε. Να το. Ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας είναι αυτός εδώ. Ο οποίος αναρτά στο Δημαρχείο, Μάρκου Σόντερ λέγεται. Και μπράβο του και μαγιά του, και τα ακούς ρε φίλοι, Κακομοίρη και εσύ και η παρέα σου. Τα ακούτε, σταυρούς στη Γερμανία, στη Βαβαρία. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο σταυρός είναι δομικό σύμβολο της ταυτότητας και του τρόπου ζωής μας, λέει ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας. Καλά. Και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο επόμενος, αν είναι σοβαρός, θα το κάνουμε εμείς. Για να αντιδράσω λίγο, τώρα επειδή το λέει ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας. Δεν με ενδιαφέρει, θα το κάνουμε εμείς. Χειρότερος από το Σόιμπλε. Δικό θέμα είναι αυτό. Θα το κάνουμε, για τον χριστιανισμό μιλάμε τώρα.
Μην μου τα αλλάζει, είναι εξοκύλη. Για το σύμβολο τη Ορθοδοξία. Έτσι, τελέ και παύλα. Απορώ γιατί μιλά εσύ. Μπράβο. Έτσι. Ας. Μιλάμε για σταυρούς, μιλάμε για χριστιανισμό, μιλάμε για Ευρώπη. Ξαρτάται και ποιος το λέει. Άλλο το λες εσύ και άλλο το λέει. Δεν με νοιάζει, τα επιβάλλει. Και λοιπόν. Σε πειράζει σένα. Ποιος είναι ο κύριος. Σε πειράζει που βάζει σταυρούς στο δημοσιοκτήρια. Εξαρτάται και ποιος. Σε πειράζει, παιδί μου, όχι. Μάλιστα, εξαρτάται. Σε πειράζει. Δεν πιστεύει τίποτα. Σε πειράζει όταν τα βάζει. Δεν πιστεύει τίποτα. Ρε, σε πειράζει που τα βάζει. Πιστεύει, δεν θα με πειράζει. Σε πειράζει που τα βάζει. Αλλά αυτός. Λοιπόν, σε λέει και πάμε. Έτσι θα κάνει η ελληνική λύση. Θα έχουμε σταυρούς πίσω, σε δημόσια κτίρια, σε εφορίες, στους δήμους. Παντού σταυρούς και σημαίες θα έχουμε. Για να τρελαθούν κάποιοι οποίοι διαφωνούν. Αρκεί να μην κάνουμε μεγάλους σταυρούς. Μεγάλους θα κάνουμε. Μεγάλους και θα σταυρώσω και σένα μαζί επάνω. Έτσι. Σαν τον Ρωμαίο θα σε κάνω. Λοιπόν. Θα σε βάλω στο σταυρό επάνω. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χαλκιώτη, κύριε Γραμμένε. Με έχεις στεναχωρήσει πάντως. Δεν πειράζει. Κάνε φάση στεναχωρήτη μου. Εσύ κάθε μέρα μας στεναχωρήσεις, κύριε Βλάχο. Γιατί είπες δεν θα μας κάνεις υπουργούς εμάς που δεν... Εσένα κατευθείαν πάρα το πρωθυπουργό σε κάνω. Πάρα το πρωθυπουργό σε κάνω. Που σου κάνουμε, που σου χαλάμε τα χατήρια. Παρά τον πρωθυπουργό, θέλεις μόνο ανθρώπους που σου κάνουν τα χατήρια. Να πάλι προβοκάρεις. Εγώ θέλω ανθρώπους να με συμβουλεύω και να μην κάνω λάθος. Εξωκοινοβουλευτικό θα τον κάνεις. Εγώ θέλω ανθρώπους δίπλα από εσένα και τον Αντρέα να με συμβουλεύουν για να μην κάνω λάθος και να τα διορθώνω όταν κάνω λάθος. Αυτό θέλω. Έχεις άλλους όμως που στα χαλάνε. Λοιπόν, άσε να κάνω και εγώ τα λάθη. Είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι Θεός, δεν βλάχω όπως εσύ. Εσύ είσαι Θεός. Εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθη. Και σε λιβανίζουν. Εσύ και ο Θεός. Εσύ και ο Θεός. Λοιπόν. Το Λιβάνι το θέλουν και οι νεκροί. Εγώ νεκρός δεν είμαι, πίστεψέ με. Και να σου πω και κάτι. Ένας άνθρωπος που κουμαντάρει 7 εταιρείες, Γιώργο Βλάχο, ένας άνθρωπος που κουμαντάρει 7 εταιρείες, πίστεψέ με, δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά από την πλευρά σου να λες ότι θέλω Λιβάνι. Ξέρω τι λέω εγώ. Και ξέρω τι μου γίνεται. Δεν είμαι ούτε μωρός, ούτε μωρό. Πάμε να δούμε λοιπόν το σκίτσο. Bonjour, με έστειλε ο ministre, monsieur Toscas, να σε ενημερώσω ότι αν δεχτείτε ξανά επίθεση από το Ρουβίκονα, να κάνετε ότι κοιμάστε. Σωστό. Γαλλική πρεσβεία. Έτσι. Κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δύο λεπτά από τώρα, σας το λέω από τώρα, θα δείτε μια ανάλυση για το ποιος είναι ο Πάιατ, ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακτινοσκόπηση για να καταλάβετε τι σημαίνει Πάιατ, από πού ήρθε, πού πήγε, πώς έφυγε, γιατί έφυγε και γιατί ήρθε στην Ελλάδα και ποιο είναι το σχέδιό του εις βάρος των εθνικών μας αιμάτων. Μόνο εδώ, σε δύο λεπτά, ίσως η καλύτερη εκπομπή. Τελείως αντισυστημική σε σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια που του κάνουν αγιογραφίες. Θα δείτε, για τα συμφέροντα των Αμερικανών μια χαρά τα κάνει. Και μπράβο του και μαγιά του. Για τα δικά μου συμφέροντα όμως δεν είναι καλά αυτά που κάνει. Σε λίγο θα τα καταλάβετε τι εννοώ. Μην αλλάξετε δέκτες.